Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Πες αυτό να κάνει ένα καφέ, ρε. Πες εκεί με τη φουσκάλα να πούμε και να το χύσει λίγο. Κατά λάθος. Ακούς. Καλημέρα. Ω, πολύ χύσιμο. Λίγο. Το καϊμάκι να μην χαλάσει, πες τώρα. Κατάλαβες. Με το νύχτο βρώμικο να πιάσει λίγο το καφέ, να το πετάξει έξω. Εδώ είμαστε, Διτσιράπης. Εδώ με τη βροχή να πούμε. Πλακώθηκε στα βάρη ο Διτσιράπης. Έχει. Μην κάνει βάρη, ρε. Αργός θα γίνει. Μην κάνει πολλά βάρη. Καμαλώσει με κανένα, σε κάνει παόγλωρα. Κάνει κανένα γρήγορο. Σε πετάξει κάτω, ρε. Σαν χλαμάρα. Βάρη. Λίγα θα κάνει. Θα τσακωθεί με κανέναν που θα είναι γρήγορο, θα σε κάνει παόγλω. Κάνει βάρη. Αλλά εσύ τα βάρη τα κάνει για άλλο λόγο. Θε να αρέσει τι γυναίκε, γι' αυτό. Ε. Α, εντάξει. Συρίζει και την τρίχα, βλέπω. Πράττα προσέχει. Τα μεσόφριδα βλέπω, είσαι. Πώ είσαι, Διτσιράπη, τόσο πόσο χρόνο είσαι. Δεν λε, ε. Α, δεν λε την ηλικία, κατάλαβα. Σαν τον Ασλαμάκη εσύ να πούμε. Αυτό είναι. Είσαι στο Μέτροσπορ, κόλλησε με Μετροσπορίτιδα, ε. Βέβαια, βλέπει την εφημερίδα τη Μέτροσπορ. Ω, 48 είμαι. Τι, τραπάω το πω. Βλέπει εδώ στο Μετρόπολη Μέτροσπορ, εφημερίδα. Ε, Γρηγοριάδη. 54 χρονών, έχει φωτογραφία 38 χρονών άμα είναι. Ο Μπούζας έχει μαλλιά στη φωτογραφία. Λοιπόν, κάτσε να δεις τώρα οι άλλοι. Βέβαια, αυτό το έχει κάνει ο Μουστάκιας. Είχε 30 χρόνια πιο νέοι. Ρε, τι φωτογραφία και να βάλεις, το χρόνο μπορεί να το σταματήσετε, ρε. Ο Κόκκινος έβαλε μια φωτογραφία στο Facebook με ένα άσπρο κουστούμι. 30 κιλά πιο ελαφρύς, πριν 15 χρόνια που ήταν μπάρμαν, να πούμε, στο Μίτσιγκαν, που στο διάλογο ήταν μπάρμαν. Κατάλαβες. Βάλτε σημερινές φωτογραφίες. Με τα ψωμοσάκουλα να πούμε και με τα μάτια τα πρίσματα. Δεν βάζουν όμως. Κατάλαβες τι γίνεται. Ναι. Σαν τον άλλον που έχει την καφετέρια εκεί στο. Πώς το λένε, ρε. Το μέγαρο μουσικής απέναντι. Πασαλίβεται με τις Νιβέες για να δείχνει το μάγουλο. Βρε το μάγουλο. Του νέου και της νέας το μάγουλο έχει γυαλάδα, ρε. Όσες κρέμες και να βάλεις να πούμε και να τραβήξεις και να κάνεις και να ράνεις. Ο νέος άνθρωπος είναι νέος άνθρωπος. Τσιτώνεις, κάνεις, ράνεις. Παλιά πηγαίναν και στους πλαστικούς. Δεκαετία 80, βέβαια, κακονομάγα και πλαστική. Τώρα δεν έχει πλαστική, τι να κορομήσει. Τι πλαστικές σακούλες να φάνε, δεν έχουν άδειες είναι, δεν έχουν τρόφιμα. Κατάλαβες τι γίνεται, Διτσιράπη. Μην πλακώνεσαι στα βάρη και φουσκώνεις, θα πούμε. Εντάξει, μην μπρίζεσαι. Ναι, να αρέσει τις γυναίκες. Φοράς και αυτό το δικτυωτό το μπλουζάκι. Τι είστε εσείς οι χολοί, δεν πάει να σας καταλάβει κανείς. Λοιπόν, 9.55 κενό μήνυμα στο 54.340. Αμάν, το κινητό τα άφησα έξω. Δεν πειράζει. Κωστής Γραπτόπουλος, παρέα εδώ, είδαμε εθνική ομάδα. Εντάξει, τι εθνική ομάδα να δεις τώρα, αυτό μην το πάρετε. Αυτό μην το πάρετε τώρα ότι έκανε 4 γκολ η εθνική. Εδώ η εθνική ήταν τραγέλαφος όσον αφορά το παιχνίδι της, το επιθετικό. Θα μου πεις καλά, ρε, έβαλε 4 γκολ στον Κιβλαρτάρ. Πώς το λένε, και εσύ μας πουλάς να πούμε ότι. Ποια εθνική εδώ. Δηλαδή, αυτή εδώ είναι σαν να έπαιζε ο Κούδας ο Παπαϊωάννου της εποχής και ο Δωμάζος. Τριάδα, σέντερ φόρο Σιδέρης, ο Γιώργαρος, ο Κούδαρος Χαφ, Δωμάζος έξω δεξιά και πώς το λένε, Μίμης Παπαϊωάννου έξω αριστερά. Κατάλαβες, θα παίζει κανένα Στερζανίδης Χαφ εκεί πιο πίσω στον κεντρικό άξονα και να πηγαίναν αυτοί, φαντάσου τώρα, και να σε, αντί να μπουν μες στα δίκτυα από τον άξονα, τρία δεκάρια, Μπακασέτας έξω αριστερά, δεκάρι, Φουρτούνης δεκάρι και Μάνταλος δεκάρι έξω δεξιά. Και αυτοί εδώ, τη στείλανε στην περιοχή να βγει ο Τωροσίδης και ο Τζαβελίτο και να σεντράρουνε να κάνουνε τα φορ. Είχαν κάτι σέντερ μπακ και άλλοι, οι οποίοι ας πούμε στο Μαρινόπουλο και στον Βασίλακα να πούμε και στον, πώς το λένε τον άλλο, τον Διαμαντή, τον τεράστιο, τον Μασούτη στην αποθήκη. Άμα πάρεις τρεις αποθηκάριους, καλύτερα πας στο σέντερ μπακ. Και αν πάρεις τα 5x5 εκεί στο Τζιόλα, ποιοι είναι αυτοί που έχουν τα 5x5 να πούμε κτλ. Απλά τους πάρεις αυτούς και πάρεις τρία στόπερ να πούμε. Βάλε τον Κόκκινο στόπερ. Βάλε με το Μάστορα μαζί δύο. Με τρεις στόπερ δεν παίζαν αυτοί. Και τον Ανδρώνη τρίτο σέντερ μπακ που είναι και ψηλός. Να κόβουνε να πούμε τις έντρες του Τζαβέλα και του Τωροσίδη.
Αποκλείεται να κάνω τόσα λάθη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ε, τι τριάδα σου είπα. Φοβερή τριάδα. Τρία στόπερ. Λοιπόν, κατάλαβες τι γίνεται. Παίξανε να πούμε με Μάνταλο, Μπακασέτα, Φορτούνι τρία δεκάρια. Τρία δεκάρια. Και αυτοί πηγαίνανε οι μπακ, ανεβαίνανε και σεντράρανε. Ε, τι δεκάρια είστε εσείς. Και, και του δεκαριού την κίνηση να πούμε. Του δεκαριού την κίνηση την κάνει ποιος. Ο γίγαντας ο Μήτρογλου. Ο τεράστιος Μήτρογλου, ο οποίος έπεσε βέβαια να πάρει ένα πέναλτι, γιατί νόμιζε ότι έπεσε στον Ολυμπιακό με τον, με τον Κατζιαποστόλου και τον, και τον Γκακάτσι να, να είναι εκεί στην, στην, στην ΕΠΟ. Κατάλαβες. Αυτός έτσι νόμιζε. Έφαγε και την κίτρινη κάρτα. Και τον γιουχάρανε να πούμε εκεί οι Γιβραλταριανοί. Ακού να δεις Γιβραλτάρ. Αυτοί με τι ασχολούνται. Πραγματικά κοινωνικογεωπολιτικά δεν ξέρω το Γιβραλτάρ να πούμε. Πώς βγάζουν λεφτά. Πάντως μπάλα δεν βλέπω να έχουν. Η Εθνική ξεκίνησε πάντως με το δεξί ποδάρι για Μουντιάλ και τα λοιπά. Καλό ήτανε. Αλλά μην παίρνετε αυτό το, αυτό το, πώς το λένε, το ματς. Μην το παίρνετε αυτό το ματς σαν τεστ να πούμε. Γιατί χωρίς εξτρέμ, με τρία δεκάρια, με Μήτρογλου φορ, με... δεν βγαίνει ιστορία. Δεν βγαίνει ιστορία, εντάξει. Δηλαδή και ο Τζαβέλας το φάγε τον γκολ, εκεί τον έκλεισε ο άλλος. Τον έκλεισε μέσα, σούταρε, πήγε στο γάμα να πούμε, εντάξει, εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Αλλά μην το έχετε αυτό ότι με, με τα τρία δεκάρια μπορούν να πάνε να παίξουν ας πούμε, ένα σοβαρό παιχνίδι, να γίνουν ρεζίλοι των σκυλιών. Καταρχήν δεν μαρκάει κανένας από τους τρεις. Δηλαδή ούτε ο Μπακασέτας, ούτε ο Μάνταλος, ούτε ο Φορτούνης μπορεί να έρχονταν δίπλα στο Μανιάτη και στον Σάμαρη και δεν ήρθαν φυσικά κοντά στον Τωροσίδη και στον Τζαβέλα. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Το ότι δημιούργησαν αυτοί και κάνανε ευκαιρίες, σε κάνανε γκολ αυτοί, σε κάνανε και ευκαιρίες, είναι θέμα τώρα. Δεν πάει να βγάλει τώρα άκρη με αυτούς ότι να συγκρίνει, ας πούμε, αυτή την ομάδα ότι κερδίσαμε κτλ. Εντάξει, πέρασε 4-1. Δίκαια, εντάξει, άλλοι ήταν για τα κλάματα. Περνάει να πούμε. Τώρα άλλα θέματα. Έχει εδώ πολλή θεματολογία να πούμε, πολλή έτσι, ιστορία. Καταρχήν αυτός ο Καμόρα έχει έξω 25 βαθμούς και το έξω 27 εδώ πέρα. Και έχει, έχει γίνει φούρνος εδώ. Κρυώνουνε. Στο διάλογο δε. Γιατί ζεσταίνομαι, τι διάλογο, κλιμακτήριο περνάω. Τι θερμό είμαι αγόρια ρε, να είναι. Μα είναι δυνατόν τώρα έξω να έχει Σεπτέμβριος μήνας 27 βαθμούς, 25 βαθμούς και αυτός να το έχει στο 27. Βάλτε το πιο κάτω, άνοιξε και το άλλο. Τι διάλογο, δεν τα κάνατε σέρβις, τα κάναμε. Πετάνε, τουρμπίνα έχουν. Είναι το μαγαζί εδώ από όλες τις πλευρές, πολύ οργανωμένο. Και έχει, να πούμε, μπει δυνατά για την μέτρηση των ακροαματικοτήτων. Φουλ, φουλ. Δεν βοηθάει βέβαια ο ΠΑΟΚ πολύ. Δεν μας βοηθάει πολύ ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, εντάξει, αυτός ο ΠΑΟΚ δεν βοηθάει. Ήτανε να περάσει το Σεντόνι να δούνε. Σεντόνι δεν είδαμε. Κατάλαβες. Σεντερφόρ ήταν να πάρει, σεντερφόρ δεν πήρανε. Εντάξει. Τηλεοπτική άδεια ήταν να πάρει ο άλλος να ανεβάσει λίγο το ηθικό. Άδεια δεν πήρανε. Τώρα κουνιέται λίγο η ιστορία. Θέλουν να χώσουν, λέει, τον Πρωτόταυρο να πούμε μέσα. Ακούς. Το Μαρινάκι θέλω να το βάλω σε κελί. Καταρχήν ο Μαρινάκι δεν χωράει σε κελί. Είναι βρούτο. Δεν μπορεί να το βάλει τον Πρωτόταυρο στο κελί πρώτον. Δεύτερον. Με το που έγινε το σκηνικό, ο Μαρινάκης αυτομάτως να πούμε, τι κάνει. Χρησιμοποιεί τον Ολυμπιακό για προστασία. Λέει να πούμε εδώ Ολυμπιακός και τα λοιπά. Και φυσικά υπάρχουν και δημοσιογράφοι οι οποίοι τον καλύπτουν, Νικολακόπουλοι, Νικολόπουλοι και τα λοιπά. Ποιοι βγάλανε και άρθρα που έχουν μπει σε Sport Dog, More Dog, τα έχω διαβάσει, τα έχω δει όλα. Και οι βετεράνοι, λέει, του Ολυμπιακού στηρίζουν να πούμε τον, τον μεγάλο πρόεδρο Μαρινάκη και αυτό που. Δηλαδή έχει πέσει όλος ο Ολυμπιακός και ο ερασιτέχνης και οι βετεράνοι. Δεν διάβασα αν έβγαλε καμιά ανακοίνωση η θύρα 7. Δεν ξέρω. Δεν έβγαλε ή δεν έβγαλε τώρα. Δεν. Ταϊσμένοι και αυτοί πρέπει να είναι. Άρα πρέπει να βγάλουν και αυτοί καμιά ανακοίνωση. Δεν γίνεται σε σου δίνει ο άλλος να πούμε απλόχερα πρωταθλήματα, κύπελα, σε ταΐζει. Έτσι σχέδιο εννοώ. Μην πάει το μυαλό σας ότι στο πονηρό ότι τους ταΐζει και ότι τα παίρνουν κτλ. Παίρνουν τα πρωταθλήματα. Παίρνουν τα κύπελα, παίρνουν τις διαιτησίες, βγήκαν στις Ευρώπες, Champions League, τους έχει ταΐσει καλά. Και επειδή τους έχει ταΐσει καλά, εντάξει, μπαμ, αμέσως βγήκαν οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, βγήκαν να πούμε και λένε κάτσε ρε, ο Μαρινάκης λέει τι έκανε, δημοσιογράφοι του Ολυμπιακού. Καλύπτουν τον Μαρινάκη. Περιφρόνησε, λέει, την οδηγία του να μην ασχολείται με το ποδόσφαιρο, σιγά λέει μην την περιφρόνησε. Δηλαδή, λέει, γράφουνε στην παρουσίαση, λέει, παικτών και προπονητών, ήταν, λέει, ο Μαρινάκης εκεί που ασχολείται, λέει, με το ποδόσφαιρο. Δηλαδή πήγε, λέει,
να παρουσιάσει τον Μπέντο, τον άλλον, τον Μπέχτη κτλ. Πήγε ο Μπρέντζος, λέει, με τον Γιωργάτο κτλ. Δεν υπήρχε, λέει, ο Μαρινάκης. Οπότε αυτά δεν στέκουν. Τραβάει και μια αυτή ο Μπρούτο και λέει, θα το κάνει μήνυση τον εισαγγελέα και θα έχουμε τέτοια θέματα. Εδώ οι δικοί μας χαρήκανε. Σου λέει, άμα μπει ο Μπρουτόταυρος στη φυλακή, τον τσακώσουν, τον κάνουν, τον ράνουνε. Ονειρεύονται ότι η Παοκάρα θα πάρει πρωτάθλημα, αλλά αυτό μπορεί να γυρίσει και μπούμεραγκ. Κατάλαβες τη τσιράπη γιατί μπορεί να γυρίσει μπούμεραγκ. Θα σου πω εγώ γιατί μπορεί να γυρίσει μπούμεραγκ. Αν χώσουν το Βρούτο μέσα, που λένε αυτοί ο εισαγγελέας κτλ., μετά ο Παοκ δεν θα έχει άλλο θυμό αν δεν πάρει το πρωτάθλημα. Δηλαδή δεν το χτυπηθεί ο Ολυμπιακός, πάρει την ΕΠΟ ο άλλος κτλ. Παρένθεση. Αυτές οι μεθόδοι που χρησιμοποιήθησαν στη Football League. Δηλαδή το τραμπούκο τύπου μπάκα, το θυμάσαι τον μπάκα, δεν το θυμάσαι, είσαι μικρός. Τέτοιου είδους τραμπούκοι ανήκουν σε άλλες εποχές. Δηλαδή γυρίζουν μπούμεραγκ. Κατάλαβες, αυτό το λέω για κάποιους οι οποίοι λένε τι έγινε εκεί και τα λοιπά. Αυτό το τραμπούκο στέλνω πέντε νοματέως τους δύο να πάνε ένα πενιντάρικο και πάω και τα κάνουν γυαλιά καρφιά και προειδοποιούν και τα λοιπά. Είναι παλιές μεθόδοι, ας πούμε, εδώ πρέπει να πέσουν λεφτά. Κατάλαβες τι γίνεται. Πρέπει να πέσει μαρούλι. Πρέπει να πέσει μαρούλι. Πρέπει να πέσει μαρούλι. Ο άλλος, οι άλλοι, ας πούμε, μπορεί να μην θέλουν να δώσουν μαρούλι. Δεν θέλουν να δώσουν μαρούλι, να την πάρουν τζάμπα την ιστορία. Τέλος πάντων, μάχη θα γίνει. Δεν ξέρω εμένα τι με νοιάζει. Τι με νοιάζει εμένα, ποιος θα πάρει την ΕΠΟ. Δεν πάει να την πάρει ο Μαρινάκης, δεν πάει να την πάρει ο Σαβίδης. Εντάξει, αν την πάρει ο Μαρινάκης, θα δούμε πρωταθληματάρα. Αν τα πάρει ο Σαβίδης, θα δούμε εκεί το πρόσωπο της συμμαχίας. Παιδιά, συμμαχία δεν υπάρχει. Είδατε ο Αλαφούζος. Τα αγκαλιάσματα, τα φιλιά κτλ. Λαγό τον είπε τον. Πώς το λένε, τον Σαβίδη. Λαγό τον είπε να πούμε και ο. Πώς τον έλενε, και ο Κοντομινάς, ο οποίος σήμερα λέει μάζεψε τη Μενεκάκη, μάζεψε τον Λαζόπουλο και τους άλλους πρωτοκλασσάτους και τους είπε: μην φοβάστε, εγώ θα μείνω εδώ κτλ. Και θα ξεκινήσει και το καινούργιο το πρόγραμμα κτλ. Αλλά οι νοικοκυρές δεν βλέπουν Μενεκάκη, διότι η Μενεκάκη θα είναι σε τοπικό κλίμα. Πώς το λένε, σαν το Europe One θα είναι. Τη βλέπουν στην Αττική και το Λαζόπουλο. Πάει και ο Λαζό. Ή μέσω του ίντερνετ. Ποιος θα κάτσει τώρα να δει μέσω ίντερνετ το Λαζόπουλο? Εμένα με βλέπουν γιατί δεν μπορώ να με δουν αλλού, ρε. Γι' αυτό με βλέπουν. Γιατί είχα εγώ στέγη ποτέ. Άστεγος είμαι. Δηλαδή, άμα μαζέψει ο Μπόγιας τους άστεγους, μέσα θα με πάρει και εμένα. Εγώ είμαι άστεγος. Εμένα με ξέρουν λόγω του YouTube. Πώς λέγεται, του YouTube. YouTube. Τι. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου άστεγο. Σε βλέπουν, λέει, εσένα, λέει, στο YouTube. Ψάχνουν να με βρούνε γιατί είμαι άστεγος. Δεν με. Πώς το λένε, δεν έχω που να μείνω, να πούμε. Αυτή είναι η ιστορία. Είμαι τηλεοπτικά άστεγος. Λοιπόν. Έτσι που λες. Σύλλογος Βετεράνων Ολυμπιακού. Κάτω τα χέρια από τον πρόεδρο. Ο πρόεδρε, είμαστε μαζί σου. Αυτός τώρα, μόλις είδε λίγο τα σκούρα, ο Μαρινάκης χρησιμοποίησε τον Ολυμπιακό σαν όχημα. Δηλαδή σου λέει ένας ο οποίος ταλαβερίζεται με τέτοια πράγματα. Πρόσεξε να δεις τώρα. Άμα ο λαός από πίσω ξεσηκωθεί, του κάτσε καθόλου τον πρόεδρο και τα λοιπά. Είναι αυτό το λαϊκό αίσθημα. Να κάνω μια ερώτηση. Να κάνω μια ερώτηση στους παοκτζίδες. Εάν τσακώσουν το Σαβίδη για κάποιο λόγο, λέω εγώ τώρα έτσι, πει ο εισαγγελέας θα τσακώσει το Σαβίδη, θα βγάλουν οι βετεράνοι του ΠΑΟΚ ανακοίνωση, οι συνδεσμίτες και ξέρω εγώ οι δημοσιογράφοι και θα πούνε κάτω τα χέρια από τον πρόεδρο. Πώς το βλέπεις εσύ? 9.55 κενό, μήνυμα στο 54.340. Θα βρεθούν, ξέρω εγώ, καμιά δεκαπενταριά σαβιδική. Μπορεί βέβαια τότε να βγει το αίσθημα της αυτοσυντήρησης του ΠΑΟΚ, να πει άμα, ξέρω εγώ, μην πάθουμε καμιά ζημιά, μην πάμε στα τάρταρα και τα λοιπά. Αλλά επειδή ο ΠΑΟΚ θα είναι φρεσκαδούρα, πώς το λένε, είναι τζιτζιλόνι, να πούμε, γιατί δεν χρωστάει. Τότε μπορεί να πούνε φάρτε τον μέσα να πάρουμε την ομάδα τζάμπα εμείς. Κατάλαβες? Γιατί εμείς στη Θεσσαλονίκη έχουμε την τάση να ανακατευόμαστε. Πόσο, ρε παιδί μου, οι ανατολίτες, οι πεθερές θέλουν να κάνουν τα κουμάντα γενικά και να χώνονται και να κάνουν και να ράουν. Κατάλαβες? Έτσι είμαστε εμείς οι Θεσσαλονικείς. Θέλουμε να χωνόμαστε. Δηλαδή να κάνουμε κουμάντο στις ομάδες μας, να διοικούμε εμείς, να βάζουν άλλοι τα λεφτά να κάνουμε εμείς το κουμάντο και τα λοιπά. Ό,τι κάνανε δηλαδή οι Αριανοί με το Super 3 τότε, την παλιά κατάσταση, η οποία δεν ξέρω αν άλλαξε τώρα. Κάτι με τον Ηρακλή που πήγα να μιμηθούν κάτι καταστάσεις, αλλά μέχρι στιγμής δεν είδα και τέτοιες ίδιες συμπεριφορές. Με τον ΠΑΟΚ τώρα. Είναι τσιτζιλόνι ο ΠΑΟΚ. Τον πάρει τον ΠΑΟΚ τζάμπα, όπου τι βουτιές έχεις να κάνεις. Φαντάζεσαι? Δεν ξέρω δηλαδή, θέλω να πω δηλαδή ότι να έρθουμε εμείς στη θέση των αλωνών,
Δηλαδή τι, ότι να αντί για τον Σαββίδη, αντί για τον Μαρινάκη, να τον Σαββίδη, να τον κυνηγούσε ο εισαγγελέας. Θα είχαν τέτοιο έτσι, πώς το λένε, πάθος οι παοκτζίδες απέναντι στον πρόεδρο και μεγαλομέτωχο και τα λοιπά, κάτω τα χέρια από τον πρόεδρο. Γιατί μέχρι στιγμής, στις δουλειές που δεν πήρε ο Σαββίδης και γενικότερα σε αυτά που δεν του δώσαν του Σαββίδη, οι παοξίδες αντί να στηρίξουν τον πρόεδρο, περισσότερο χλεβαστικοί απέναντί του. Δηλαδή πολλά πολλά και λεπτομερή και έτσι, έτσι η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Δηλαδή πήγε ο Πάοξ στη Δράμα και φάγε τα τέσσερα και πέσαν όλοι να φάνε την ομάδα, το Σαββίδη που φάγε τα τέσσερα και τάφ και δέρα και βρίζαν και κάναν. Άμα γινόταν αυτό στον Ολυμπιακό, ας πούμε, κάτω, θα την καλύπταν τη δουλειά οι άλλοι κάτω. Την καλύπταν, είναι δηλαδή οργανωμένοι κάτω στο να καλύπτουν τέτοιες δυσάρεστες καταστάσεις. Εδώ δεν βλέπω και δεν βλέπω ιδιαίτερο, πώς το λένε, ιδιαίτερη προσέγγιση του μεγαλομετόχου με τα μίντια, με τους οργανωμένους, με βετεράνους κτλ. Είναι λίγο δηλαδή απόμακρη κατάσταση. Είναι δηλαδή λίγο κρύα η κατάσταση. Πώς να το πω, είναι λίγο κρύα η κατάσταση. Τέλος πάντων, έτσι το νιώθω εγώ. Όταν ανοίξουμε γραμμές, θα μου πείτε εσείς. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.340. Ραπτόπουλε στον Κορυδαλό, βάλαν πισίνα να κάνει κάκα ο Μπρουτόταυρος. Γιατί δεν έχει, λέει, στο νούμερό του. Ναι, διασκεδάζεις, κάτσε να μην θα γίνει. Χωρίς ένα τίτλο, ας το βάλουμε με όλο το σόι μέσα. Ο 587. Μπράβο, τον έχεις λίγο. Λίγο, ρίξε μια θέση. Δεν θέλω, τι. Από Αθήνα σε ακούω. Το ντου στην κλήρωση την κάνανε, λέει, από τη θύρα τάδε. Με πρωτοβουλία δική τους και όχι με εντολή, λέει ο φίλος. Είναι, λέει, καρατσεκαρισμένο. Α, λέει δηλαδή ότι η μέθοδος αυτή που μοιάζει με κάτι μεθόδους παραγόντων κτλ. Έγινε, λέει, από την πλευρά. Όχι εκείνη που λες, λέει. Απ' την άλλη πλευρά. Και δεν πήρανε, λέει, εντολή. Τα παιδιά, λέει, πήγανε μόνοι τους να κάνουν ντου εκεί πέρα, λέει, στη μούμια του Φαραώ. Κλείστε τον μέσα, ρε, τον λούστη. Μας άφησε χωρίς καφ, λέει ο 321. Φαντάζομαι ο παδός και φίλος της ομάδας του Ολυμπιακού. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, κύριοι δημοσιογράφοι, βετεράνοι, γύρω-γύρω, τζιτζιλιμίτζιλι, κολπαϊστορίες. Καλύπτει το Μαρινάκι, ο οποίος χρησιμοποίησε, προσέξτε λίγο, χρησιμοποίησε στην δύσκολη του τη λέξη Ολυμπιακός. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Βρούτο φοβάται. Ότι για να χρησιμοποιήσει τη λέξη κυνηγάνε τον Ολυμπιακό και απέναντι στο δικό μου πρόσωπο βάλετε ο Ολυμπιακός, έχει πείσει μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται γύρω από τον Ολυμπιακό. Θέλω να ακούσω τους φίλους του Ολυμπιακού που μας ακούνε, εάν πιστεύουν, ερώτηση φοβερή, εάν πιστεύουν ότι πραγματικά βάλεται ο Ολυμπιακός και όχι ο μεγαλομέτωχος του. Ο μεγαλομέτωχος τους. Λοιπόν, 0-3 το Βέλγιο μέσα στην Κύπρο, λέει ο Παναγή. Κράτησε σε χαμηλό επίπεδο το σκόρ, έχει πιάσει και μπέναλτι. Ο Παναγή. Παναγή και ο Μπουρδαμή. Τους θυμάστε? Παναγή και τον Μπουρδαμή. Να τους θυμάστε. Σουλιόπουλο. Ο Παναγής, ο Μπουρδαμής και ο Σουλιόπουλος. Κύπρος Βέλγιο 0-3. Είχαμε πολλά μάτς να πούμε. Ερώτηση λοιπόν πριν πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Στους φίλους του Ολυμπιακού που μας ακούν μέσω ίντερνετ ή όσοι είναι στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί στη Βόρεια Ελλάδα ο κόσμος είναι με τον Πάοκ ο περισσότερος και με τις άλλες τις ομάδες, τις μικρότερες, τον Ηρακλή και τον Άρη. Εντάξει, τώρα πόσοι Ολυμπιακοί να μας ακούν στη Βόρεια Ελλάδα. Να είναι ομαλάτος ο ένας, πόσοι θα βγουν, οι δύο-τρεις δηλαδή, αυτοί που βγαίνουν κανονικά. Να ρωτήσω και να πω ότι ο κύριος Μαρινάκης χρησιμοποιεί το γεγονός το ότι ο εισαγγελέας, δεν θυμάμαι το όνομά του, θέλει να τον τυλίξει σε μια σαρδελόκολα, να πούμε, χαρτί, ότι βάλεται ο Ολυμπιακός και κάνουν πόλεμο στον Ολυμπιακό. Οπαδοί και φίλοι του Ολυμπιακού, 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340 και όταν ανοίξουμε αργότερα σε λίγο τις γραμμές. Πιστεύετε ότι ισχύουν τα λόγια του Μαρινάκη, ναι ή όχι? Κυνηγάνε τον Ολυμπιακό? Πιστεύετε ότι ο Σύλλογος Βετεράνων του Ολυμπιακού που έβγαλε ανακοίνωση υπέρ του Μαρινάκη πιστεύει πραγματικά ότι βάλετε Ολυμπιακός? Και διερώτηση στους παοξίδες.
Γουστάρουν όλοι να μπει ο Μπρούτο μέσα. Για να υπάρχει θέμα και από την άλλη μεριά να χαθεί και η ΕΠΟ. Εάν γίνουν αυτά τα δύο και δεν πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, ποιο θα είναι το άλοθη μετά? Μετά οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ θα απαιτήσουν πρωτάθλημα? Ή θα έρθει ο Μελισανίδης εδώ με κάνα δικό του διαιτητή στην Τούμπα, θα κάνει το 0-1 με ανύπαρκτο πέναλτι και οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ στην Τούμπα θα χειροκροτάν σαν τους χαζούς το ότι δεν πήρε ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα, αλλά το πήρε η Κυριακούλα. Κούλα διάλειμμα. Και ρωτάω επίσης τους φίλους του Ολυμπιακού αν νιώθουν ότι ο πισινός τους έχει γίνει καφετής από το φόβο, τώρα που θέλουν να μπλοκάρουν το Μαρινάκι μέσα να πούν και τα λοιπά. Νιώθουν ευάλωτοι, νιώθουν άβολα, νιώθουν περίεργα, νιώθουν ότι τελειώνει η Χούντα και ξεκινάει μία άλλη λίγο πιο πολυπολιτισμική. Κομμουνιστής στέλνει μήνυμα. Ραπτό.gr, όλες οι ραδιοφωνικές εκπομπές live και μαγνητοσκοπημένες. Ελήφθη κύριε κομμουνιστά. Βέβαια ο κομμουνιστής έχει κατά κάποιο τρόπο το όνειρο οι εργάτες να λειτουργήσουν τα εργοστάσια. Φυσικά εργάτες δεν υπάρχουν, γιατί δεν υπάρχουν εργοστάσια. Πού πήγαν τα εργοστάσια? Τα στείλαν οι συνδικαλιστές μαζί με τους πολιτικούς και όλους τους φιλέλληνες στα Σκόπια, στη Βουλγαρία, στην Αλβανία, στη Βουλγαρία, στα Πέριξ των Βαλκανίων πήγαν τα περισσότερα εργοστάσια. Οπότε οι κομμουνιστές της Ανταρσίας θα μπορούν να πάνε σε εκείνα τα εργοστάσια και να ζητήσουν να τα πάρουν τα εργοστάσια και να τα λειτουργήσουν αυτοί. Με το που θα πάνε λοιπόν εκεί να πούνε τον άλλον, τον πόλη το εργοστάσιο, εμείς θα λειτουργήσουμε τα εργοστάσια. Θα βγάλει άλλο στα σοπάκια εκεί πέρα, θα αρχίσει τις κλωτσιές, τους κάνει τους πισινούς μαύρους. Κατάλαβες? Όπως έκλεισε το εργοστάσιο της Coca-Cola και τα άλλα εργοστάσια, τα κλείσαν οι συνδικαλιστές κατά πολύ μεγάλο βαθμό. Όλοι αυτοί εδώ που κατά 80% ευθύνονται συνδικαλισταράδες, πολύ μεγάλοι λεπροί στο χώρο της ζωής αυτής. Τι είσαι κομμουνιστή? Είσαι δεξιός λέει. Όχι ρε φίλε, δεν είμαι δεξιός. Είμαι λογικός. Δεν είμαι καθόλου δεξιός. Δεν γουστάρω τα μούτρα του Μητσοτάκη. Του... πώς το λένε αυτό το γιο του Μητσοτάκη, πώς το λένε ρε? Ο Κούλης, δεν τον γουστάρω καθόλου αυτόν τον Mr. Bean. Την άλλη με το κεφάλι το μεγάλο, την κόρη του. Ναι, την τώρα να πούμε, και το κεφάλι να πούμε σαν τον κόκκινο το κεφάλι. Είναι αντιαισθητική αυτή και τα λοιπά. Τι να του συμπαθήσεις? Για να συμπαθήσεις τον Σαμαρά, τον Κρύο? Σιγά μην είμαι δεξιός. Είμαι όμως λογικός ρε κομμουνιστή. Πήρατε την Coca-Cola με τους συνδικαλιστές και την κλείσατε. Και έβγαινε ο κόκκινος και έκανε τους συνδικαλιστές γουτσου γουτσου. Μιλάμε για μεγάλο χαϊβάνι να πούμε ο κόκκινος. Μιλάμε για μεγάλο ταγάρι. Μιλάμε για ταγάρι. Μεγάλο ταγάρι. Στόχος να πληγεί ο πρόεδρος αλλά και ο σύλλογος του Ολυμπιακού. Στόχος να εγκαταλείψει ο μεγάλος να πούμε Μαρινάκη στο ποδόσφαιρο. Φοβάστε. Στη Βιομέ οι εργάτες πήραν το εργοστάσιο στα χέρια τους και πάει περίφημα. Η Βιομέ ποια είναι ρε, για πες μας να καταλάβουμε. Η Βιομέ πήραν οι εργάτες στο εργοστάσιο, Πότε το κλέψουν το εργοστάσιο, πότε κλείσει αυτό το εργοστάσιο? Τώρα πάει περίφημα κανένα μήνα, Μάλιστα. Ωραίος. Λοιπόν, ο Γάβρος είναι μανούλα στην προπαγάνδα. Για να καταλάβεις, 5 λεπτά μετά την επίθεση χτες στα site, λέει, τους βγάζαν πως από τους κουκουλοφόρους πέσανε μπρελόκ της θύρας 13. Ναι, εντάξει, καλά κάνουν. Εμείς εδώ τι κάνουμε? Τι καλά κάνουν εκεί κάτω? Είναι τσακάλια. Σήμερα μιλούσα με έναν Αθηναίο κάτω, του λέω τι να πω ρε φίλε. Το μόνο που μπορώ να σου πω ότι μπορώ να σας κάνουμε σκόνη είναι στο φαΐ. Δεν ξέρετε να φάτε, είστε ταγάρια. Δεν υπάρχει κουζίνα κάτω στην Αττική. Ούτε ποτό ξέρουν να πιούνε, ούτε φαΐ ξέρουν να φάνε τα ταγάρια. Κατά τα άλλα, είναι πιο μπροστά από εμάς όλα τα επίπεδα. Ραπ, θα στα πω ειλικρινά. Όλοι είμαστε μια ασπίδα δίπλα από το Μαρινάκι. Πάνω από αριστερά, από δεξιά, από μνημόνια, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, πάνω απ' όλα. Αν ποτέ παρατήσει τον Ολυμπιακό, θα του δώσουμε το κανάλι στην πλάτη. Όποια κυβέρνηση γουστάρει, ας έρθει να παίξουμε. Είμαστε άρρωστοι. Σας κάνει πλάκα ο Βαγγέλας. Λέω 031. Λέει, εμείς λέει πάνω από τα κόμματα, είμαστε λέει Μαρινάκης. Λέει αυτός. Τη στιγμή που η θύρα 3 με τη θύρα 1 παλιά μαλώνανε, ποιος θα πάρει τα πούλμα να πάει κάτω στην Αθήνα? Ποιος θα πάρει τα πανιά?
και στην, στους οργανωμένους των παοξίδων που ένα συνδεσμίτης να πούμε έβριζε τον άλλον. Και έτσι αυτοί εγώ πιο παοξίδες να πούμε πως εκδρόμες πήγε. Το πούλμαν τα ανέβη και αυτός τα ανέβη και το πούλμαν το να πούμε. Αυτή είναι η ιστορία. Και βγαίνει άλλος και λέει εμείς λέει πάνω από τα κόμματα λέει είμαστε με το χοντρό. Κατάλαβες, πήρε τους Ολυμπιακούς και τα λοιπά. Για να τους ακούσουμε όμως. Είναι έτσι τα πράγματα. Ή αυτός ο 031 έστειλε ένα μήνυμα το οποίο είναι μια εξαίρεση του κανόνα. Δεν ξέρω. Όλα αυτά με το χοντρό είναι να είχαμε να λέγαμε. Πιο εύκολα να τους τυλίξει όλος ο χοντρός σε χαλβαδόκολα παρά να τον τυλίξουν. Το λιμάνι είναι μεγάλο ατού αν κλείσει. Ο 5-12. Μάλιστα. Είπαμε για βετεράνους Ολυμπιακού. Μου λέει κάποιος αν πάω στο αγροτικό Αστέρας Άρης είναι φιλικό της Κυριακής. Γιατί ο Αγροτικός Αστέρας έχει πολύ καλή ομάδα. Πήρε χ με την Ξάνθη, έπαιξε μπάλα, είχε δοκάρια κτλ. Κοίταξε τι μου είπε ο Κόκκινος. Μου λέει ο Κόκκινος, πέντε συγγραμμές, θα τις ανοίξω εγώ τώρα σε λίγο. Η τσιράπη μου. Μου λέει ο Κόκκινος το εξής. Ο Κόκκινος θέλει να βγάλει λεφτά. Στην καπιταλιστική κοινωνία που ζούμε, όλοι έχουν την ευκαιρία τους να πάρουν λεφτά. Ακόμα και τώρα που είναι τα πράγματα στραβά. Μου λέει, θα κάνουμε λέει το εξής. Λέω τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε λέει από 100 ευρώ. Εσύ θα βάλεις άσο ημίχρονο διπλό τελικό και εγώ θα βάλω ημίχρονο άσο τελικό. Ένας θα βάλει άσο διπλό και άλλος θα βάλει διπλό άσο. Λέω και τι θα γίνει. Θα μοιραστούμε λέει τα λεφτά. Άκου να δεις τι είπε άνθρωπο. Να βάλουμε ένα από 100 ευρώ κάποιος θα κερδίσει. Άσο ημίχρονο λέει διπλό τελικό ή διπλό ημίχρονο άσο τελικό. Γιατί του λέω ρε Κόκκινε. Έχω λέει μια διέστηση λέει ο Κόκκινε. Τι διέστηση του λέω ρε Κόκκινε. Έχω λέει διέστηση. Μα τι διέστηση βρε γλυκέ μου άνθρωπε του λέω. Και να λέει ότι θα αγκαλιαστούν λέει ο Ριαβόγλου με τον Καρυπίδη και θα έχουμε λέει γλυκά, φιλιά και τα λοιπά και θα γίνει ένα ωραίο μάτς. Άλλο θα παίξει η μπάλα δηλαδή. Ναι λέει και θα γίνει λέει καλό παιχνίδι. Διπλό ημίχρονο άσο τελικό. Και γιατί να μην γίνει λέω άσο ημίχρονο διπλό τελικό. Άμα αγκαλιαστούν ο Ριαβόγλου με τον Καρυπίδη λέω και δούμε ωραίο παιχνίδι. Ξέρω εγώ τι να σας πω ρε παιδί. Αγροτικός Αστέρας Άρης. Πρέπει να το βρούμε κάπου αυτό το παίξουμε. Μαρινάκης πρωθυπουργός, ο 974, ο παδός του Ολυμπιακού. Μάλιστα, πολλά μηνύματα. Τι λέτε ρε παιδιά, Μαρινάκης πρωθυπουργός, τι λέτε ρε παιδιά. Τι λέτε ρε παιδιά. Λοιπόν, από σήμερα κυκλοφορούν τα εισιτήρια με τη Φιωρεντίνα, δεν ξέρω τι προπόληση έγινε. Για το Μοντεχρίστο, Μοντεκάρλο και τα λοιπά, μπλέξανε με τους μανατζαρέους Ηρακλειδής μαύρα τα γραμμένα τους. Ένα 40, παίρνε γραμμές εσύ. Ένα 40 δίνει ο Μπουκ ότι θα πέσει ο Ηρακλής. Και 2,75. Δίνει ο Μπουκ ότι θα σωθεί ο Ηρακλής. Λέω το γουρουνομούρι, το χιμπατζί, το βατραχομούρι, τον κόκκινο. Τι να το παίξω, λέω. Αν του λέω, ρε. Ένα 40 ή 2,75. Αγωνιστικά ο Ηρακλής. Ράστα, ρε, του λέω. Αν με βάλει το πιστόλι στον κρόταφο ένα και μου πει, έχει 500 ευρώ, 100 ευρώ, 50, 200. Να το παίξει. Το 1,40 θα έπεσε εσύ ή το 2,75. Αν ήταν ένα τέταρτο να του κάνει την ερώτηση να απαντήσει. Στο τέλος λέει δεν πέφτει ο Ηρακλής. Από μέσα του βέβαια ξέρει ότι θα πέσει. 2-31-0 90-90-90. Κατάλαβες. Ο Μπέκας με τον Καγιούλη. Ο Μπέκας είναι φίλος μου. Αλλά από την άλλη μεριά ρε Μπέκα, έβαλες και στο Facebook εκεί που είσαι προπαίκτης στον Ηρακλή Αριανός. Τι βέβαια τον Ηρακλή. Που είσαι Αριανός. Τι δηλαδή που είσαι ότι είσαι Ηρακλής. Έβαλε εκεί με τον Αλέφαντο τη φωτογραφία και τον Κασάπη και στην ομάδα με τον Γεωργίευ κάτω από τα δοκάρια κτλ. Λοιπόν, ας τον παραμύθι ότι είσαι Ηρακλής Αργιανώσης. Ήρθε εκεί στον Ηρακλή να κάνει παιχνίδι με τον Καγιούλη. Χωρίς θεσμικό ρόλο να πούμε, χωρίς να υπάρχει να πούμε τίποτα ευθύνη κτλ. Πάτε να φάτε και τον Παπαδόπουλο του Άβελ, το μεγαλύτερο ταγάρι της υπόθεσης. Και θα εξηγήσω όταν το διώξουνε γιατί είναι ταγάρι της υπόθεσης. Πάρ' τις γραμμές εσύ. Και πάμε στον πρώτο κύριο. Για βγείτε ρε Ολυμπιακοί να δούμε τώρα. Φοβάστε. Και να βγουν και οι παοξίδες. Που θα είναι το άλοθη. Άμα δεν το πάρετε, μπουρτουρμιάζουν τον πρωτόταυρο. Άμα δεν το πάρετε και το πάρει κανένας αλαφούζος, τι θα έχετε να λέτε, λουζεράκια. Λουζεράκια θα σας λέω. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Παπουλέ. Καλημέρα σας κύριε. Καλημέρα. Γιώργος δάσκαλος από Πάρο. Καλά είσαι. Καλώς. Πάρο είσαι τώρα. Ναι, αφού ξεκινάει. Με το γιο. Ναι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα σε εύχομαι καλή δύναμη στο έργο που έχεις. Ναι, έχουμε δύναμη να πάρουμε. Ναι. Εμπνευσμένος, όπως πάντα, μεγάλος ψυχοθεραπευτής και πολύ καλός ποδοσφαίρου. Δύο είναι οι άξονες αυτών που θέλω να μιλήσουμε, να συζητήσουμε. Το πρώτο είναι ότι αν άκουσα καλά την περασμένη εβδομάδα συγχωρέθηκε ο Φώτης ο Χατζηθεοδωρίδης, ο προπονητής του Άρη.
Ο Φώτης έχει πάνω από 7 χρόνια που συγχωρέθηκε. 8. Έτυχε να περάσω από εκεί από τον Άρη για 2 χρόνια. Έμενα Ηλιούπολη και πήγαινε Ελβετία, διοργάνωνε κάτι τουρνουά. Ο άνθρωπος ήταν εξαιρετικός προπονητής και παραγωγός. Έτσι. Εξαιρετικός. Ναι. Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ για τον κύριο Φώτη. Πέθανε νέος από καρδιακό επεισόδιο, ήταν σε άλλη ομάδα. Το διώξανε από τον Άρη γιατί θέλανε να κάνουν μεταγραφές. Το οικονομάνι, ναι. Βέβαια. Εγώ τότε ήμουν στη γενιά του Δημητριάδη, Μπιμπισίδη κτλ. Ναι. Αλλά δεν ο Μαδάρα με παιχταράδες, Καρκαμάνιδες, Λεκίδιδες, πολύ καλή δουλειά, πολύ καλή δουλειά. Σαμόλιδες στα χάφ εργάτες, Μπουγιουκλίδες στα χάφ εργάτες, Στίνιδες, τότε... Μίνιδες. Πολύ καλή δουλειά. Πολύ καλή δουλειά. Και δεν είχαν εμπλακεί και τόσο πολλοί μάνατζερς τότε όπως τώρα. Τον είχε ζητήσει ο Νταϊφάς. Τον είχε ζητήσει το 83 με τέσσερις επάνω απολαβές, τέσσερις φορές επάνω στο μισθό του. Και ο άνθρωπος δεν πήγε για να το διώξουν αυτές οι λέρες οι Αριανοί για να φέρουν τους παίκτες για να κορομάνει. Αυτές οι λέρες. Για λέγε, παρακαλώ. Λοιπόν, για τον ΠΑΟ θα μιλήσω, ναι. Για την αρρώστια μας. Λοιπόν, θα είναι τραγικό. Όπως μεγάλη δουλειά συνέχισαν στον Άρη και ο Σεμερτζίδης με τον Γιάννη τον Μιχαλίτσο. Αυτοί μετά δεν τους πρόλαβα εγώ. Ναι, ναι. Κάνανε λοιπόν καλή δουλειά στο ερασιτεχνικό του. Δηλαδή παραλάβανε τα παιδιά αυτά που οποία είναι ηθικά στοιχεία. Και ο Γιάννης, ο Μιχαλίτσος και ο Γιώργος ο Σεμερτζίδης είναι ηθικά στοιχεία. Παραλάβανε και αυτοί πολεμηθήκανε πολύ από τους μάνατζερς. Στελέχωνα πάντως στην ομάδα του Άρη με παιδιά εκ των έσω την δεκαετία του 80. Βέβαια, βέβαια. Παίζα στην πρώτη ομάδα τα παιδιά. Βέβαια. Λοιπόν, πάμε τώρα στην καψούρα μας στον ΠΑΟΚ και στην αρρώστια μας και στο πιο αρρωστημένο σωματείο πιστεύω στην Ελλάδα, μεγάλο σωματείο. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Γιατί, το λόγο θα μου πεις. Το λόγο. Να σου πω το λόγο. Δεν με ενδιαφέρει εμένα τι γίνεται παραγωγικά. Εγώ ζω στην Νότια Ελλάδα, η οποία ολυμπιοκρατείται. Εσείς οι ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ που ζείτε εκτός Θεσσαλονίκης είστε και πιο αγνοί. Ναι, είστε και πιο συναισθηματίες. Γιατί όταν είσαι μακριά, όπως ένας Έλληνας του εξωτερικού λέει συναισθηματικά νιώθω την πατρίδα μου κτλ. Είναι μακριά. Το θέμα δεν το βλέπει από κοντά. Καταλαβες. Είναι λογικό όμως. Είναι λογικό. Ωραία. Ναι. Έχουμε και πιο καθαρή σκέψη όμως. Πιστεύω. Τα βλέπω τα πράγματα πιο σφαιρικά. Πιο λογική. Πιο λογική. Σωστά. Ναι. Να ξέρεις και θα σταματήσω ότι αν κριτικάρεις κάτι το οποίο είναι ακόμα και τον εαυτό σου να κριτικάρεις, απαγορεύεται να βάλεις το συνέστημα μέσα. Πρέπει να βάλεις τη λογική. Άμα βάλεις τη λογική, που είναι δύσκολο, είναι δύσκολο, δηλαδή να κρίνεις το παιδί σου έναντι των άλλων των παιδιών, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, κατάλαβες. Αλλά είναι, και δύσκολο. Είναι το καλύτερο όμως. Είναι το καλύτερο. Έτσι. Και το πιο θετικό. Έτσι. Λοιπόν, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα αυτό το Κωστή. Ναι. Εσύ δειλά-δειλά το βγάζεις απ' έξω με το πηγό χιούμορ που σε χαρακτηρίζει, αλλά είσαι πάρα πολύ έξυπνος. Δεν το λέω ξεκάθαρα. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Φέτος βλέπω τον ΠΑΟΚ κάτω από ΑΕΚ και Παναθηναϊκό. Καθαρά ποδοσφαιρικά στο χορτάρι. Δεν με ενδιαφέρει ούτε ΕΠΟ, ούτε ΜΕΒ, ούτε τίποτα. Εσύ το λες δηλαδή καθαρά. Ποδοσφαιρικά. Ναι. Θα μιλήσουμε ποδοσφαιρικά. Έτσι. Ένα σεντερφόρ ήταν να πάρουν. Διαβάζω δηλώσεις του Ήβιτς στον ηλεκτρονικό τύπο ότι δεν ήθελε ο ίδιος σεντερφόρ. Άλλες δηλώσεις ή μάλλον διαπιστώσεις δημοσιογράφων ότι είχα ένα πολύ μεγάλο σεντερφόρ κλείσει, αλλά τελευταία στιγμή έβαλε ένα γκολ εκεί σε μια ιταλική ομάδα που παίζει και ο προπονητής του μετάνιωσε και τρίχες κατσαρές. Όταν θέλεις να κάνεις ομάδα, παίρνεις σεντερφόρ. Λέει, υπάρχει μια πληροφορία που λέει ότι πριν μέρες αρκετές έγινε μια πρόταση στον ΠΑΟΚ για τον Γκλάους, την οποία ο ΠΑΟΚ δεν το βγάλαν προς τα έξω. Το πιστεύω. Το πιστεύω. Ναι. Πιστεύεις Κώστα ότι θέλουν να κρατήσουν τον Γκλάους, γιατί θεωρούν ο Ήβιτς και όλοι αυτοί που ασχολούνται με την ομάδα στο ποδοσφαιρικό κομμάτι ότι με τον Γκλάους ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει ποδοσφαιρό. Δεν αποξηρώ τον ποδοσφαιριστή. Ο Γκλάους, όχι μόνο. Κοίταξε, αυτοί κάναν κάτι σωστό όμως. Εφόσον δεν πήραν εφόρ με άλλα χαρακτηριστικά και το τελειώνω εδώ, στήσαν μια ομάδα που να βολεύει επιθετικά το παιχνίδι που βολεύει τον Γκλάους. Με πλευροκοπήσεις. Αν τους πάρουνε χαμπάρι οι προπονητές, όπως τους πήρε ο Αναστόπουλος χρόνια όταν έπαιζε με τον ΠΑΟΚ και τους έκλεινε ψηλά το λίνο και ντουμπλάριζε το πρώτο δοκάρι του Αθανασιάδη, εάν τους πάρουνε χαμπάρι, τα κεντρικά χαφ του ΠΑΟΚ δεν βάζουν γκολ ούτε σε βιτιοφόρου εστία. Δηλαδή θα πρέπει να πλευροκοπούν και να φορτώνουν τον Γκλάους. Αν τους κλείσεις το φόρτωμα εκεί, πας στα χαφ στη μια μεριά και κάνεις τουμπλαρίσματα, καθάρισε ο ΠΑΟΚ. Ας το όμως το μυστικό
να μην το δουν οι άλλοι, γιατί θα λένε ότι μπορεί να λέμε μυστικά εναντίον του ΠΑΟΚ. Εγώ το αν ήμουν από... καταλάβει ήδη, Κωστή, το έχουν καταλάβει. Φίλε, σε φιλό, σε φιλό. Δεν είναι κορίδα, γεια. Σε φιλό, σε φιλό. Τόνους ώρες ολόκληρες με Αναστόπουλο παλιότερα, πώς δεν χάνεις από τον ΠΑΟΚ. Πώς κερδίζεις τον ΠΑΟΚ μακροχρόνια. Για τα τελευταία 7 χρόνια το μυστικό Αναστόπουλος ήτανε το κλείσιμο του Λίνο ψηλά, γιατί το θεωρούσε δεκάρι και ήταν, και το πρώτο δοκάρι του Κλάους με ντουμπλαρίσματα, γιατί άλλος τρόπος δεν υπήρχε να βάλει γκολ. Τους άλλους τους άφηνε και έλεγε ο σοφός Αναστόπουλος τότε στην κουβέντα ότι του λέω τον Ετώ γιατί τον αφήνεις, του λέω, και κάνει κούρσα από εκεί. Μου λέει γιατί να τον ντουμπλάρω τον Ετώ, Ετώ είναι βλάκας. Ποδοσφαιρικά θα κάνει 10 εφόδους και θα κάνει 10 σέντρες στο ρολόι του γηπέδου. Πάμε επόμενη γραμμή. Μην μιλάτε για μπάλα τώρα. Τόνους ώρες ολόκληρες να μιλάς με προπονητές, να μάθεις. Καλημέρα. Και όχι αυτά που σε συμφέρουν. Αυτά που είναι πραγματικά στο κόρτο. Καλημέρα. Καλημέρα, Κωστά. Καλώς ήρθατε, καλημέρα. Πρώτη φορά σε παίρνω τηλέφωνο, χρόνια ακροατή σου. Μπα. Αφορά ένα προσωπικό μας πρόβλημα όμως, επειδή έχεις μια αναφορά σε ένα μήνυμά σου για τη Βιομέ, επειδή ο κόσμος δεν γνωρίζει. Δεν το γνωρίζω. Ξέρω, επειδή αυτοί εκεί αποσκοπούν, γιατί άκουσα και το φίλο στο Μάριο σε μια κυριακάτικη εκπομπή. Δεν το γνωρίζω το θέμα. Ναι, επειδή θα ενημερώσω τον κόσμο, γιατί έτσι ακούγονται αυτοί οι Σιριζέοι, έτσι βολεύονται. Εμείς είμαστε τη Φίλγκεραμ, δουλεύαμε τόσα χρόνια στο εργοστάσιο. Η Φίλγκεραμ την ξέρω γιατί δούλευε ένα πολύ φίλο του πατέρα μου, ο Αργυρό. Και ναι, δούλευε και ένας οπαδός. Το ξέρω και τον Αργύρο. Ναι. Καλό παιδί, πέθανε. Καλό παιδί. Απλά ρε Κώστα, όλοι είμαστε καλά παιδιά. Οι περισσότεροι μεγαλώσαμε. Εγώ είμαι 50, είμαι από τους πιο νέους. Όλοι είναι στον τεμή για σύνταξη. Μας κατέστρεψαν τη ζωή. Ξέρω. Μπήκαμε σε μια διαδικασία πτώχευσης. Ναι, το ξέρω. Και αυτοί οι καταπατητές μας πήγαν πίσω την ιστορία. Ξέρεις πώς δουλεύουν οι Σιριζέοι. Και κάναν τους νόμους άνω κάτω. Εμείς έχουμε να πληρωθούμε χρόνια. Περιμένουμε αποζημιώσεις. Τι κάνανε οι Σιριζέοι. Αυτό... Δεν έχω υπόψη μου, βοήθησε. Ναι, αυτοί απλά τον. Ναι, τον και... κόσμο που σε ακούει ότι είναι καταπατητές, τίποτα άλλο. Και βολεύονται με το ΣΥΡΙΖΑ, μας πάνε μας πίσω, διεκδικούν παράνομα. Αυτή ήταν θυγατρική η Βιομέ της Φίλγκεραμ. Έχει γίνει πτώχευση, δεν αφήνουν καν τον σύνδικο να μπει μέσα. Ναι. Σε όλα είναι παράνομοι. Αλλά ξέρεις πώς πάνε αυτοί οι καιροί, τι γίνεται. Μάλιστα. Και απλά τσατίζομαι όταν τα ακούω αυτά. Ξέρω ότι εσύ δεν ξέρεις, αλίμονο. Άμα ήξερα θα τον απαντούσα, δεν έχω υπόψη μου. Ναι, απλά άκουσα και το φίλο στον Ασλαμά και αυτό δεν ήξερε κάτι σε ένα θέατρο, κάναν κάποτε κάτι. Αυτοί ξέρεις πώς βολεύονται οι. Πώς τους λένε, όχι βολεψάκιδες, πώς το λένε, τέλος πάντων, μπαχαλάκιδες, ναι, αλληλέγγυοι και τέτοια και επηρεάζουν τον κόσμο. Μάλιστα. Τέλος πάντων, απλά ήθελα να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται, γιατί σε αυτές τις εποχές ζούμε πλέον. Τέλος πάντων. Συνέχισε Κώστα, σε πάω με χίλια. Να σε καλά. Βράδυ. Και ό,τι δεν γνωρίζω, το... Μαλώνουν έξω. Α, γελάνε. Μάλιστα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλά είστε. Καλά, την παλεύω. Βλέπω την κολάρα του Μπέρκ. Ολυμπιακός εδώ, Μπέρκ. Όχι, να μην θαυμάσω το καλό δηλαδή. Άσε μας το. Συγγνώμη, ναι. Α, το πίθηκο τώρα, δεν είπε πίθηκο. Αυτό είναι ο καλός. Θα ήθελες τον Μπέρκ να τον έχεις στον Ολυμπιακό φόρο. Όχι, 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 όχι. Ρωτάω και παίρνω απαντήσεις. Μάλιστα, ναι. Όχι, δεν έχω. Δεν να ρωτήσω εγώ, να μην ρωτήσω. Ναι. Για πες. Όταν ένας ηγέτης ποδοσφαιρι... Άκουμε λίγο. Όταν... Α, τους ηγέτες τώρα, άσε, τι ηγέτες τώρα, πού τους ξέρεις τους ηγέτες εκεί πάνω, πού τους ξέρεις με τους γούμενους ηγέτες, άγνωστη λέξη για σας. Κάτσε ρε, μην κατηγορείς να θέλω να προκαλέσω. Ο Ολυμπιακός τι σημαίνει, ξέρεις, ισχύεις εν τη ενώση. Ναι. Εμείς δεν είμαστε δικεφαλός, ούτε βόρειος, ούτε νότιος. Δηλαδή... Να κοιτάμε το ένα κεφάλι από εκεί και τώρα από εδώ. Ναι. Είμαστε Ολυμπιακοί, είμαστε ενωμένοι, ο Ολυμπιακός από το 1925 είναι συνυφασμένος με τον εκάστοτε πρόεδρό του. Ακόμα και με τον Σαλιαρέλη ήμασταν. Μέχρι που μας έκανε αυτά που μας έκανε και τον πατάξαμε έξω με τις κλωτσιές. Οι ίδιοι, ναι. Οι ίδιοι, με τις κλωτσιές. Εμείς γούμενους δεν θα είχαμε ποτέ στον Ολυμπιακό. Θα τον είχαμε σπάσει στο ξύλο. Ζαγουδάνι στον Ολυμπιακό θα τον είχαμε μαχαιρώσει. Τι άλλο να σου πω. Εντάξει. Λέω ψέματα. Για τώρα πες μου, άστο ζαγουδάνι. Για τώρα σου είπα, ισχύς εν τη ενώση. Που σημαίνει τι. Εγώ δεν θα ήμουν με τον Μαρινάτη, ξέρεις πότε φίλε. Αν αποδειχτεί. Όχι, αποδείχτηκε αν η δικαστική απόφαση για τον Ωρένα ήταν ότι ήταν πρεζέμπορας. Εκεί όχι φίλε. Με τίποτα. Εκεί δεν θα το συγχωρούσες, ναι. Όχι, όχι, όχι. Σε αυτό με τίποτα φίλε. Ναι. Πρέζα με τίποτα. Ναι. Όχι, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, αυτό από εκεί πέρα και να τα έχει κάνει, είμαστε μαζί του.
και να τα έχει κάνει. Ναι. Γιατί είμαστε Ολυμπιακοί για το καλό της ομάδας μας. Για το καλό της ομάδας μας. Ισχύει εν τη ενώση. Δεν ξέρεις τι γίνεται κάτω. Αυτό που κάναμε έπρεπε να γίνει. Δηλαδή, πάρα πολύ μικρός και πέρσι ας πούμε είχα πάρει διαρκείας, αλλά δεν πήγαινα, βαριόμουν, δεν θα πάω να δω πια. Φέτος, ξεκάθε μάτς θα είναι τάπα. Μπορεί να ήταν 35.000, 20.000 μέσω όρο θα είναι. Δηλαδή θες να πεις ότι το Καραϊσκάκι πλέον που τα πράγματα είναι πιο ευάλωτα, πιο εύθραυστα φέτος, θα είναι, δεν το πρωτάθλημα στο τσεπάκι, βάλεστε και ενώνεστε τώρα. Δηλαδή, συσπυρώνεστε με άλλα λόγια. Ο Ολυμπιακός ανέκαθεν σημαίνει ισχύει εν τη ενώση. Χωρίς να θέλω να προσβάλλω ούτε τους παοκτζίδες, ούτε τους βορειολαβίτες, ούτε κανέναν, ούτε τους νότιους αεκτζίδες. Δεν είμαστε δικέφαλος. Το ένα κεφάλι από εκεί, το άλλο από εδώ. Τα λες και εσύ. Ο ένας σύνδεσμος βγάζει αυτή την ανακοίνωση, ο άλλος βγάζει το άλλο και πλακώνονται μεταξύ τους στο ξύλο για. Για πράγματα ανούσια. Εμείς δεν ήμασταν έτσι ποτέ. Μάλιστα. Άρα, ναι, κατανοητό. Άλλο. Την ομάδα πώς τη βλέπεις του Ολυμπιακού? Άκου να σου πω κάτι. Η ομάδα φέτος είναι πιο ενισχυμένη από πέρσι. Ναι. Μπορεί να γίνανε οι μεταγραφές λίγο καθυστερημένα, αλλά για να δούμε... Αυτό το ου που ακούστηκε στο ευρωπαϊκό μάτς, έπρεπε να ακουστεί. Δεν έπρεπε να ακουστεί. Τι θα καιροκροτάμε. Άκου να σου πω κάτι. Η ομάδα του ΟΥ ήταν ομάδα του ανώμαλου, του Sport Billy. Ναι. Ό,τι πιο ανώμαλο υπήρξε ποτέ τα τελευταία 10 χρόνια στον Ολυμπιακό. Ό,τι του είπε του Μαρινάκη πέρσι του αγόρασε. Ο Φιγκέιρα, ο δεξιά, ο αμυντικός, ο Μπάκο, ο δεξής, είναι επιλογή του τύπου αυτού νου. Τον επήρε. Ό,τι του είπε τον έχει πάρει και ξαφνικά σηκώθηκε και έφυγε. Ναι. Okay. Αυτός παράτησε την ομάδα. Ναι. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως δεν μπορώ να πω ότι η περσινή ομάδα που έκανε τα διπλά στην Άστρα, που έκανε μια καλούτσικη πορεία στην Ευρώπη με την έννοια καλές εμφανίσεις, εντάξει, ότι, ότι θα πρέπει να έχεις μια προπονητή για να περάσει την Μπενζεβά και όλους και την άλλη να βγούμε το ζόρι την άλλη. Όχι, βεβαίως. Αλλά όμως έγιναν πάρα πολύ καλές επιλογές στο τέλος, συγκριτικά. Πάντα ρε παιδί μου να κοιτάμε και σε ποια χώρα ζούμε και τίποτα θυμά έχουμε, έτσι. Δεν έχει το άλλο εύκολα εδώ. Μάλιστα. Έτσι. Εγώ κρατάω αυτό που λες, ότι τώρα που άρχισαν οι άλλοι να ζορίζουν τον Βρούτο, εσείς ενώνεστε τώρα, δηλαδή συσπυρώνεστε. Κάτι άλλο για τον χοντρό. Ναι. Μου λένε κάποιοι ο χοντρός και ο χοντρός. Αυτοί που τον λένε χοντρό, να μας δείξουν τις γυναίκες τους με τι βόδια κοιμούνται. Και μετά να πούνε χοντρό. Τον άνθρωπο, τι καημοβαράει. Για να κλείσω. Δεν νοείται ρε φίλε Μακεδόνας και να είναι αριστερός. Δεν νοείται ρε πέμπτη ολομέλεια του Κουκουέ 1949 να δώσει τη Μακεδονία από Βαλκανική Ομοσπονδία με τη Βουλγαρία και όλους αυτούς και μετά μου θύγεις αν θα σχολάζουν Βουλγάρους. Δεν εννοείται να είσαι Μακεδόνας και να είσαι αριστερός. Βεβαίως. Πέμπτη ολομέλεια 1949 του Κουκουέ, αυτόν τον βρώμο προδοτών. Ζήτω τα τάγματα ασφαλείας. Καλά τους κάνανε. Γι' αυτό υπήρχαν τα τάγματα ασφαλείας. Για να σφάλουν τους προδότες της Μακεδονίας. Τίποτε άλλο. Καληνύχτα. Επόμενη γραμμή. Είδες, έχω παθιάριδες ο παδούς με ταπεραμέντο. Βέβαια. Δεν εννοείται, λέει, να είσαι αριστερός και Μακεδόν. Λέγε ρε, τι έχεις πάθει, σοκαρίστηκες. Επόμενη γραμμή, καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Νίκος Παγκράτη. Γεια σου ρε Νικόλα, τι κάνεις. Τι κάνεις, αγόρι. Κάνω δημοσκόπηση. καλά κάνεις. 90-90-90 να βγουν οι Ολυμπιακοί και να μου πούνε να στηρίζουν το Μαρινάκι και αν φοβούνται και πώς νιώθουν και ότι θα κάνουν το πρωτάθλημα κτλ. Ο άλλος λέει, συσπυρωνόμαστε, λέει. Καλά λέει, καλά τα λέει. Ναι. Καλά τα λέει. Πρόσεξε όμως, να το πάμε αλλού. Τα κόζια κλονίζονται. Έτσι, ναι. Ακούς για νόη κυριαρχία. Ακούγεται στην πιάτσα ότι μπαίνει κόσκο εκεί. Κάποιος καλός θα μπει εκεί. Ναι. Και αν δεν είναι ο υπάρχον. Ο υπάρχον είχε μία δύναμη, την έχει ακόμα και προσπαθεί να σώσει το δωμάτι του. Αχα. Απλά τα πράγματα. Mm. Γιατί το δωμάτι του το δωμάτι προσπαθεί να σώσει το δωμάτι του, ναι, λες. Από ποιο όμως απ' όλα. Από τον ουρ. Αυτό είναι το σοβαρό. Εντάξει, γιατί το Νουρ, επειδή είμαι παιδί της παραλίας, δηλαδή με τις κουραζιέρες που ασχολούμαι, έτσι, στη λιμενική πιάτσα αν θέλεις, ναι, κατά τύχη το βρήκαμε. Ήταν μιλημένη δουλειά. Ναι. Λοιπόν, ας μην την πούμε την ιστορία, εντάξει, πήγανε δύο
λιμενόμπατσι ας πούμε, πήρανε κάτι ύποπτο και κινήσαν τις διαδικασίες. Και από τη στιγμή που κινήσαν διαδικασίες δεν μπορούσαν να κάνει το σύστημα τίποτα. Κάπως έτσι ανακαλύφθηκε αυτό. Τυχαία από δηλαδή. Πέρα, ναι. Τυχαία. Από εκεί και πέρα, τυχαία στους κύκλους τους μεγάλους το ξέρανε. Τυχαία στη μικρή βάση. Έτσι. Γιατί τη βάση να φοβάσαι πάντα. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αυτό που θέλει να βγάλει από πάνω του είναι αυτό. Αυτή είναι η ρετσινιά. Ναι. Αλλά, εντάξει, αλλά δεν τον νοιάζουν αυτό, δηλαδή. Ναι. Θα έκανε και ο Κόκαλης, θα έκαναν κάποιοι πάντα. Όλοι, ναι, ναι, ναι. Πάνω κάτω, ναι. Στο χώρο. Αλλά ακούγεται στην πιάτσα ότι παίρνουν και οι Κινέζοι. Τώρα, πάμε στα καθημά. Πάω κάρα. Πώς πάμε. Από τη στιγμή που κλονίζεται και ένα κέντρο, το οποίο διοικούσε τα πάντα, στο πούμε συσσαγωγικά όλα, ναι, ναι. Έρχεται το ερώτημά σου, αν ο Παοκτζής δεν πάρει το πρωτάθλημα, τι γίνεται, εκεί θα φανούν τα πάπαλα του δικού μας. Θα σου πω εγώ τι θα γίνει, αν δεν πάρει ο Παοκτζής το πρωτάθλημα. Mm. Θα χαρεί που δεν το πήρε ο Ολυμπιακός. Μιλάμε για... Αυτό θα κάνει ο Παοκτζής. Εντάξει, μιλάς για ντροπή, αν δεν σαλονίσεις. Άμα το πάρει, η ΑΕΚ... Θα χαρεί, ναι, ο Παοκτζής. Μπορεί να ψήσουν και μαζί αρνιά αυτοί. Τους έχω ικανοποιηθεί. Ξέρεις ποιο φοβάμαι. Ναι. Ένα φοβάμαι. Ναι. Τον Αλαφούζο. Το φοβάσαι. Ήπουλος. Το αντίβαρο. Ναι. Είναι το αντίβαρο της Αθήνας. Άστο τώρα. Πάμε αλλού. Ναι. Πάμε, ναι, σε άλλο. Έχει και καλή ομάδα. Έχει και καλή ομάδα. Ναι. Θα σε πάω και λίγο στατιστικά. Εάν δεις τους προέδρους των δύο ομάδων, τι ήταν πάντα, εφοπλιστές. Ναι, βέβαια. Τι ήταν πάντα η δύναμη στο καταστατικό του Ολυμπιακού? Υπάρχει ότι στην Ένωση Εφοπλιστών πρέπει να παραδίδεται σε εφοπλιστή. Ο Κόκαλης ήταν η εξαίρεση. Ναι. Εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Το στην μακροχρόνια είναι... πορεία του Ολυμπιακού. Άρα, ναι, ναι. Αλλά δες και το από πίσω του Παναθηναϊκού που το στηρίζουν. Εφοπλιστές είναι από πίσω. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό είναι που φοβάμαι εγώ. Ναι. Και εκεί να δείξει ο δικός μας, εάν. Γιατί σου είχα πει τελευταία που βγήκα, πρώτα κάνει και μετά μιλά. Ναι. Δεν μου αρέσει πρώτα να μιλάω και μετά να κάνω, ναι. Αυτό, τίποτα άλλο. Και χάρηκα που έμεινε ο Χατζησαΐας φιλαράκι. Ας μην τον θέλουμε, μπορεί κάποτε να τον χρειαστούμε. Ο Χατζησαΐας. Ναι, εγώ χάρηκα. Εγώ θα έβγα στη θέση του. Άλλο αυτό, εντάξει, ίσως να τον τρώει ο δικέφαλος, ίσως να του βγει και σε καλό, δεν ξέρω. Ίσως. Εγώ πάντως χάρηκα. Ίσως. Ίσως πάντως. Ναι. Γιατί επιτσιρικάς, γι' αυτό χάρηκα και άλλο λόγο. Εντάξει, τώρα να σου πω τώρα, θα είναι μετά, ο Τσαβέλας δεν φεύγει από εκεί, αριστερός τόπος. Άστο, έγινε μπετόν αρμέ αυτός, είτε αριστερό είτε κέντρο. Είτε αυτός εκεί πάει εκεί. Μετά ο Βαρέλας, Κρέσπο και τρίτος θα είναι αυτός. Ναι, τρία στόπερ δεν παίζει ο Ήβης για να τυχωθεί, να πούμε και τα λοιπά. Να βάλουμε παίχτη γιατί είχαμε δύο. Ξέρεις τι γίνεται. Α, το λέω. Κράτα τον και τι είναι. Και αν θες να σου το πω πιο παοκτζίδικα, να σου το πω λίγο πιο παοκτζίδικα, επειδή αυτά με βασανίζουν, αν θέλεις, για το πρωτάθλημα που έλεγες στην εισαγωγή σου. Θα γίνω ακραίος παοκτζής, ξέρεις πότε. Ακραίος όταν θα πετύσω κιόλας και θα είμαι υποστηριχτής πιο τρελός. Όταν θα έρθω να γίνει προπονητής. Ναι. Καταστράφηκε ο ΠΑΟΚ. Δεν κάνει δεν για προπονητής. Νοιάζει. Δεν κάνει για προπονητής. Δεν κάνει για προπονητής ο Πάπλο. Και έπαιξε και ένα άσχημο παιχνίδι στο Σνάουσερ, στη Δράμα. Κανονικά ο Πάπλο, αφού είναι παλικάρι και δεν μασάει και δέρνει και κάνει. Έκλασε πατάτα εκεί. Τα παλικάρια δεν κάθονται στην κερκίδα και να στείλουν την ομάδα τους να την κάνει ο Σνάουσερ. Και αυτός να βγαίνει με την κορακάκι φωτογραφία. Δεν το είναι κοτάρα ο Γκαρσία. Κοτάρα Ραυτό. Είναι. Κοτάρα Ραυτό είναι. Η ομάδα μου. Η ομάδα μου. Είναι ομάδα μου. Θα κατέβω στον πάγκο να την κοουτσάρω. Και άμα φάω τέσσερα θα φάω τέσσερα. Δεν αστείλω τον Σνάουτσνερ. Κατάλαβες. Είναι πονηρός. Εκεί ποιος ήταν τώρα που πω τη αλήθεια. Δεν το είδα το μάτι αυτό. Το πέρασα εντελώς τα ψηλά. Κοίτα μάτς μωρέ. Στείλαν τα παιδάκια βρε. Στείλαν τα παιδάκια εκεί πέρα. Τη ΚΑΠΑ 20 και τη ΚΑΠΑ 17 να παίξουν με μια ομάδα πολύ καλή τη ΓΑΜΑ Εθνική. Του έκανε άμο γυάλα η δοξαδρά μα. Του έκανε άμο γυάλα η δοξαδρά μα. Και είναι ντροπή και για τα παιδάκια που τα βάλαν όλα μαζί εκεί πέρα. Τα έχουν ταλέντο. Ακόμα 17 χρονών δεν ολοκληρώθηκαν 18 χρονών σαν άντρε. Όλοι μαζί να παίξουν 17 χρονών. Πώ θα γίνει δηλαδή. Ήταν λάθο μεγάλο επικοινωνιακό του ΠΑΟΚ. Μεγάλο λάθος. Το φιλικό αυτό, είχε ο ΠΑΟΚ τελευταία φορά που έπαιξε στη Δράμα. Εγώ ήμουν στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Εγώ στον Τύρι, ο Δασκαλάκης, δίπλα στον Αναστασιάδη. Δόξα ΠΑΟΚ 0-0. Μόλις έγινε η ιστορία με τους Εβραίους. Ήταν να φαγωθεί ο Άγγελος κτλ. Λοιπόν, 5.000 ΠΑΟΞΙΔΕΣ εκεί, σε εκείνο το μάτς.
που ήταν ο ΠΑΟΚ σε άσχημη κατάσταση με ηγούμενο. Και πας ρε εσύ μετά από τόσα χρόνια και αντί να πάρεις τους επαγγελματίες, ξέρω, πάλι και τα μικρά. Και ξεφτιλίζεσαι. Ναι, το και τι, εντάξει. Πώς θα γίνει, γεια. Διάβασα μόνο Τιάμ και αυτό τι Τιάμ. Τώρα ήταν το παιδί. Ύστερα βάζει και τον Τιάμ. Χρόνια πίσω. Τον Γκέι και τον Τιάμ. Σου λέει ήρθε ο Τιάμ, έφαγε τέσσερα ο Τιάμ. Είναι λεπτομέρειες που καμιά φορά όταν χαλαρώνεις. Εγώ. Είναι αυτά που αφήνουν στον κόσμο. Ναι. Οι εντυπώσεις. Εγώ στη δουλειά μου δεν θέλω να χαλαρώσω ούτε στον ύπνο μου. Δεν θέλω. Φοβάμαι τη στραβή. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, τη στραβή, ξέρεις πως τη φοβάμαι. Και στον δρόμο και παντού τη φοβάμαι τη στραβή. Και πάντα πάω οργανωμένος. Δηλαδή, δεν πας, ρε, έχεις ολόκληρο σωματείο, μεγάλο, ρε. Ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλο σωματείο, ρε. Δεν επεξεγέλασε. Θα φτάνε λεπτομέρειες που δεν πρέπει να σε πιάνουν τα αντανακλαστικά μπόσικο να σε πιάνουν. Πέντε ραδιόφωνα, δέκα εφημερίδες, ένα εκατομμύριο κόσμο σε σχολιάζουν, σε κάνουν. Δηλαδή, άγχος μηδέν, οργάνωση μηδέν. Να πει κάτσε ρε, αν πάμε εμείς εκεί με τα μικρά, μπορεί να ελοχεύει ο κίνδυνος, να πάθουμε αυτό, εκείνο κτλ. Ή ξεκίνα τα μικρά, ξεκίνα τα μικρά και άμα δεις ότι είναι 2-0, πετάς 4-5 μεγάλους, να γίνει 2-1, 3-1 να γίνει 3-2, άλλο τώρα εκεί, κατάλαβες τι γίνεται. Πας οργανωμένος, δεν πιάνεσαι στον ύπνο, δεν πιάνεσαι, ξέρω εγώ, άμα γίνει στραβή να μην φταίς. Εδώ τώρα δεν μπαίνει το ζήτημα. Ρε φιλαράκι, και το καθολικό της οργάνωσης όλης. Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πρόοδους. Ξέρεις πως το λέω, έτσι. Ναι. Πρόοδους έχουμε κάνει. Έχει κάνει μεγάλες πρόοδους. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Η κριτική γίνεται απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει προοδεύσει και κρίνεται εις άξια και εις όνομα από μένα τουλάχιστον σαν έναν Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός. Εγώ τον ΠΑΟΚ, που λένε οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ, εγώ τον ΠΑΟΚ. Τον έχω πάνω απ' όλα. Δεν έχω τον Γκαρσία εγώ πάνω από τον ΠΑΟΚ. Ούτε τον Ζαγοράκι με το Βιολίδι. Το κατάλαβες το έργο. Και όταν εγώ έχω το Σαβίδι μεγαλομέτωχο στον ΠΑΟΚ, τον ΠΑΟΚ θα τον βάλω ίσα με το Μαρινάκι και ίσα με το Μελισανίδη. Δεν το έχω το Γούμενο και τον Παγόνι να τον βάλω ίσα με το Γράντα και τον Τζαρούχα τον ΠΑΟΚ. Το κατάλαβες. Αυτό οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ όμως δεν μπορούν να το καταλάβουν. Δεν το πιάνουνε! Παίζουμε χειρότερη μπάλα από ό,τι παίζαμε όταν δεν είχαμε τίποτα διοικητικά. Στο ξαναλέω και πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Στο ξαναλέω. Εγώ, όταν έχω να κρίνω μια κατάσταση, παίρνω τις παραμέτρους. Λέω, πριν 10 χρόνια είχα το Γούμενο και τον Παγόνι. Είχα τον ΠΑΟΚ να είναι τέταρτος, τρίτος, τέταρτος, πέμπτος κτλ. Τώρα αυτός εδώ έχει ανεβάσει τον πύχη σε μένα. Δηλαδή, εγώ όπως κρίνω το ποδόσφαιρο και τις ομάδες. Δεν το βάλω τον ΠΑΟΚ με τον Άρη και τον Ηρακλή και την Τρίπολη και τον Πανιόνιο και τη Βέρεια. Θα τον βάλω ίσα με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Τέλος. Τέλος. Διάλειμμα. Δευτερόλεπτα. Έγινε. Γεια. .955 κενό μήνυμα στο 54-340 90-90-90. Βιτσιράπη στον πάγκο, Ραπτόπουλος απέναντι. Κωστής Ραπτόπουλος απέναντι. Έχεις τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ τους 45άριδες με κάτι κοιλιές να, με φλεβίτιδες στα πόδια. Πάνε στο σπίτι, ξέρω εγώ, τραβά δύο πίτσες ρεύονται. Τρίτη, τέταρτη καλά είναι. Η νέα γενιά των ΠΑΟΞΙΔΕΣ με τις γκόμενες στα γήπεδα και τα live, πώς τα λένε αυτά, τα selfies και τα melfies. Έχει αλλοιωθεί η κατάσταση, να πούμε. Κατάλαβες, και όποιος έχει στον ΠΑΟΚ, από τον ΠΑΟΚ απέτηση πρωταθλητισμού, διάλυσε ο Ηρακλής, πήρε ο άλλος ο Μαρινόπουλος τον Άρη, τους κυνηγάν θεοί και δαίμονες και είσαι ευχαριστημένος με αυτό, καλημέρα. Να πάμε πριζά. Σε περίμενα. Περίμενες, τους βλέπεις Ολυμπιακούς, συσπηρωθούμε τον πρόεδρο. Αυτός ο Ολυμπιακός με έκανε να τσιτώσω λίγο. Τον άκουσες όμως με τι πάθος μίλαγε. Αφού είναι από τα πρόβατα, τα payroll, έχει πρόβατα. Το θεωρείς πρόβατο, πες μου το λόγο. Ρε φίλε, θα έχω εγώ ένα πρόεδρο που κατηγορείται για τόσα κακουργήματα και ξέρουμε ότι είχε αποκρύψει άλλα τόσα. Και θα μπω εγώ μπροστά να τον προστατεύσω αυτόν τον άνθρωπο γιατί είναι πρόεδρος στην ομάδα μου.
Αντιστοίχως, επειδή το ρώτησε για το Σαββίδι, ναι. Άμα βγει τέτοια βρώμα για το Σαββίδι, εμείς ήδη θα το καταδικάσουμε. Α, μάλιστα. Άρα είχα δίκιο. Φυσικά, ρε φίλε, είναι δυνατόν να δεχτούμε εμείς ότι η ομάδα μας. Φυσικά, εμείς το ξέραμε, στο έχω πει εδώ και πόσες δεκαετίες, ότι ο Ολυμπιακός είναι ομάδα του κράτους. Ναι. Εντάξει. Mm. Υπάρχει καμία αφιβολία γι' αυτό? Όχι, όχι, ότι δεν νομίζω. Είπε στο φιλαράκι σου τον κύριο Αλέφαντο ότι τα τελευταία του χρόνια θα ήταν πολύ βασανιστικά. Κοίταξε. Όσον αφορά την ομάδα, το εννοώ. Η αλήθεια είναι ότι το ξέρει και λέει θα ενισχύθηκαν ξέρει, και άλλοι. Αν θα είναι για αυτές τις βλακίες που το βάζουν και γράφει με την υπογραφή του, θα τις φάει πολύ άσχημα. Τον ΠΑΟΚ τον υποτιμάει, τον έχει στα σκουπιδάκι, έτσι. Τον Παναθηναϊκό τον υπολογίζει πιο πολύ. Αν φάει το ντόρτι του μέσα και έξω φέτος από τον ΠΑΟΚ αυτό το σκουπίδι που έχει για ομάδα, θα κλάψει πολύ άσχημα. Ναι, αλλά ξέρεις κάτι. Ναι, άμα βάλεις τρία τον γαύρο και μείνεις σε αυτό και βγεις τρίτος ή δεύτερος. Μην παραμείνεις εκεί και αυτό. Ακούω μου λίγο κάτι. Ξέρω, σου αρέσει να βγαίνουμε και να σου λέμε αυτά που θες να ακούς. Όχι, πες αυτά που δεν θέλω να ακούω. Ο ΠΑΟΚ, θα σου το έχω πει κι άλλη φορά. Εγώ από όταν ήμουν 10 χρονών, θυμάμαι τον εαυτό μου, παίρναμε τα σπορ του Βορρά, διαβάζαμε το πρόγραμμα και σε όλες τις αγωνιστικές νικούσαμε. Καταλαβαίνεις, ο ΠΑΟΚ, η ψυχολογία του είναι αυτή. Πάμε για την νίκη παντού. Ναι. Τώρα αν αυτό σημαίνει ότι πάω για το πρωτάθλημα ή όχι, κάλε εσύ το συμπέρασμα. Αυτό το DNA του ΠΑΟΚ, μην προσπαθείς να τα λιώσεις και θες να σου λέμε κάθε χρόνο τα ίδια. Ο ΠΑΟΚ πάντοτε θα πηγαίνει για πρωτάθλημα. Στο έχει πει ο Άγγελος. Το είπε. Ο Άγγελος. Ναι, ο φίλος ο Άγγελος δεν το είπε. Εγώ τον Άγγελο τον γουστάρω. Τι. Ναι, και εγώ τον γουστάρω. Δεν βγήκε και είπε ρε παιδιά, μόνο που είμαστε ο ΠΑΟΚ πηγαίνει πάντα για πρωτάθλημα. Τέλος. Δεν χρειάζεται να το λέμε κάθε φορά. Βγαίνουν τα φλαράκια μας στη Βάζελη και σηκώσαν μπαϊράμι. Σηκώσαν, ναι, βέβαια. Μα εσύ του αβαντάρεις. Όταν κάθε φορά που σε ρωτάνε ποιος βλέπεις να πάρει το πρωτάθλημα, λες ο Βάζελος. Ξέρεις ότι εγώ νιώθω μια απερίγραπτη χαρά και την ώρα. Το ξέρεις αυτό. Χαρά γιατί? Γιατί ρε φίλε, ξέροντας ότι εσύ θες να πάρει ο Βάζελος πρωτάθλημα, είμαι σίγουρος ότι θα το πάρει ο Βάζελος τουλάχιστον. Εγώ θέλω. Φυσικά. Γιατί να θέλω? Γιατί θες το επόμενο αφεντικό ρε φίλε, μεγαλοπαράγοντες, δεν ψάχνουμε. Αθήνα, να είμαστε κοντά εκεί στα στέκια, κανάλια, τέτοια. Αλλάζει το πράγμα. Ένα αφεντικό μπαίνει μέσα τώρα. Το άλλο? Πάει το μπρουντό ταυράκι σου, το αγαπημένο. Α, ναι. Τι δεν τώρα είναι τι βγαίνει. Τώρα βγαίνει εκεί το φαλακρός πράκτορ του 717. Ναι, αλλά την πήρε την άδεια. Είδες, κοίτα, την πήρε. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες ακόμα που δεν τελειώσανε. Την πήρε. Τέσσερις λεπτομέρειες είναι, Λεπτομέρειες. Λεπτομέρειες που αλλάζουν πράγματα. Πολύ σημαντικές. Πρόσεχετε σε αυτές γιατί θα επακολουθήσει σύντομα. Για να δούμε. Και ελπίζω στο κανάλι που θα βλέπω ο κύριος Φατάουλ μέσα να έχει διαλέξει αυτό στο πρόγραμμα. Φιλαράκι μου, καλό βράδυ. Καλά. Γαύρισα στην είπε το Παόκι το παλιό. Δεν ξέρω τι θα απαντήσετε. Εμείς λέει αν είχαμε τέτοιο πρόεδρο θα τον κυνηγάγαμε, εμείς θα το διώχναμε. Η αλήθεια είναι ότι οι παοξίδες κυνηγούσαν τους προέδρους τους. Αυτό είναι αλήθεια. Τους έχουν ρίξει καλό κυνηγητό. Μην κοιτάς τώρα που δεν κυνηγάνε τον άλλον, γιατί τα πράγματα φτάσαν σε ένα σημείο που σου λέει ο πατερούλης, άμα φύγει, τι θα γίνει στο σπίτι. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. 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 Είπα καλημέρα, τι. Γεια σα, Αυτόπουλε. Καλώς τον. Λοιπόν, πρώτη φορά πέρασε να εκπομπήσω, προσπαθώ πολύ καιρό, αλλά σε έβγαλα. Τώρα κατόρθωσες, ναι. Κατόρθωσα, ναι. Κίνητα και να δεν θέλω να μου, δεν πειράζει. Θα πατήσω πρώτα αυτόν τον Γαύρο. Ναι. Ολυμπιακός. Ναι, έκανε ασπίδα για τον πρόεδρο του. Ναι, άκου τώρα. Ξεκίνησε πρώτα με ολομέλειες. Και τέλος πάντων, δεν έτσι την πούτσα με τη βούρτσα αυτό. Τέλος πάντων. Ναι, μην ξέφυγες τώρα όμως και σε έκοψε ο οικολήπτης. Γιατί χαλάρωσες τώρα και είπες την βρισιά. Βέβαια, ραδιοτηλεοπτικό δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή είναι διαλυμένο, αλλά δεν πρέπει να λέμε να το θεωρήσουμε αυτό και να χαλαρώσουμε κι εμείς. Γι' αυτό εμείς. Ναι, θα μπορούσε να πει Λούτσα. Τώρα τον παίρνει, το πήγε αλλού. Δεν πειράζει. Επόμενη γραμμή, ξαναπάρε, αλλά κόπηκε. Ναι. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα, Κωστή. Καλώς τον. Κώστας Ολυμπιακός. Καλώς τον. Γεια σα, ακούσα. Έλα, να ακούσει. Αυτό είπα προηγούμενο. Μπορεί να μου πει πόσα χρόνια είναι ο Σαββίδης στον ΠΑΟΚ. Ο κύριος Σαββίδης είναι στον τέταρτο, μου φαίνεται χρόνο. Ο Αλαφούζο στον Παναθηναϊκό. Τρίτο, δεύτερο, τρίτο. Και ο Μελισσανίδης στην ΑΕΚ.
Και αυτός τρίτο τέταρτο. Σε ρωτάω με το χέρι στην καρδιά. Ερχόταν ο Σοκράτης ο Κόκαλης με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Ναι. Ερχόντουσαν 5 χρόνια. Λέγανε ότι θα φτιάξουν γήπεδο. Ναι. Δεν έπαιρνε Ολυμπιακός. Έπαιρνε ένα κύπελο μόνο. Δεν έπαιρνε τίποτα άλλο τίτλο. Ναι. Και είχαν το ποτάθλημα με 30-40 βαθμούς διαφορά. Ναι. Πόσο καιρό θα είχαν κάτσει. Σε μια πενταετία, μια πενταετία στο μυαλό σου. Και είχαν πει από την αρχή, λέγανε θα φτιάξουν γήπεδο. Είχαν περάσει 2 χρόνια και δεν είχαν κάνει τίποτα. Θα του είχε πάρει και του είχε σηκώσει. Λες δηλαδή ότι ο κύριος Αλαφούζος και ο κύριος Μελισανίδης και ο κύριος Σαββίδης στον Ολυμπιακό θα του είχαν διώξει με τις κλωτσιές. Όχι, ναι. 2 χρόνια δεν θα είχαν αντέξει. Ειδικά να έχει τάξει κάποιος γήπεδο ή να έχει τάξει ομάδες πρωταθλητισμού και να γίνονται αυτά που γίνονται. Να έχετε δει να μας λέει ότι θα φέρω τον Ροναλντίνιο και τον Μπερμπάτοφ και να το φέρει μετά από 4-5 χρόνια όταν έχει πάει 4 χρόνων. Εγώ είμαι ξεκάθαρος αυτό. Από εκεί και πέρα, πες μου εσύ ποια άλλη ομάδα στην Ελλάδα μπορεί να γροστάρει ρευτέχνη σε 6 εκατομμύρια και να τα μαζέψει σε εποχές κρίσης. Και στην βαθιά κρίση, όταν τότε το 10. Ποια ομάδα είναι αυτή. Υπάρχει σύλλογος στην Ελλάδα που μπορεί να μαζέψει ο λαός στα 6 εκατομμύρια. 6... ευρώ για το ρευτέχνη, όχι για το ποδόσφαιρο. 6 εκατομμύρια ευρώ για τον ρευτέχνη. Υπάρχει. Δύσκολα. Ο Ολυμπιακός το έκανε όμως. Και άμα δει τα πτυγμάτά του, όλα πρωταγωνιστούν και στην Ευρώπη είναι όλα πολύ ψηλά. Άσε τη γενικότητα και πάμε στην ουσία. Τι γίνεται με τον Πλούτο. Το λέω ξεκάθαρα ότι εγώ πιστεύω και όλοι οι Ολυμπιακοί, όχι ασπίδα από προηγούμενος, για μας ο Ολυμπιακός είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και να ξέρεις ότι αν τύχαινε και μαθαίναμε ότι και κάποιος Ολυμπιακός, ο γιος του, το παιδί του, η κόρη του, δεν ξέρω, κάποιος είχε κάποιο πρόβλημα, όλοι πηγαίνουμε μαζί και βοηθάμε και ψάχνουμε να το δεις. Τόσο σημαντικό είναι ο Ολυμπιακός. Δηλαδή λες ότι. Πέρα, λες, εγώ δεν λέω, ότι... εγώ θέλω να χάσουμε το πρωτάθλημα, έτσι να έχουν φέρει τους καλύτερες σημασία μας το πάρουν. Εγώ λέω ότι αυτά που γίνονται, αν νομίζουν ότι θα κάνουν δικαστικά, θα κάνουν δύο πολέμους ή αυτά που λένε για οι λάθος και τα λοιπά θα περάσουν έτσι, αυτό είναι γελασμένο. Εγώ σου λέω ξεκάθαρα ότι θα λύσω. Άρα μου λες ότι η δημοτικότητα του Μαρινάκη τώρα στον κόσμο του Ολυμπιακού είναι το ίδιο. Ναι, εγώ πιστεύω ότι αυτό που κάνουν, του κάνουν καλό. Άμα δεν συσπυρώνουνε, λες, ήταν... συσπυρώνουνε... ναι, τον Ολυμπιακό που ήταν μαλθακός και σίγουρος και αφιψηλού και τα λοιπά. Όχι, εγώ θέλω να σου πω ότι οι Ολυμπιακοί γενικά μεταξύ μας, κάθε φορά που ο Ολυμπιακός παίζει και παίζει μια ομάδα, παίζει με τον Αστερίπολη και ρίζει 3-1 πες, και παίζει μέτρια. Υπάρχει πάντα γκρίνια και μεταξύ μας συνέχεια γκρινιάζουμε. Κάθε φορά όμως που βγαίνουν και του κάνουν τον πόλεμο, τα έχουμε ξεχάσει όλα. Εγώ για παράδειγμα το καλοκαίρι έχω αρρωστήσει έτσι. Και μεταγραφές, εντάξει, καλές μεταγραφές, αλλά δεν είμαι και πολύ ικανοποιημένος. Αν και ήταν μια αντίδραση. Αλλά τώρα, παρά το γεγονός, εγώ δεν είχα διαρκείας και το πήρα το διαρκείας όταν έγιναν οι μεταγραφές του Ζαρατόζου. Εγώ δεν θα έπαιρνα διαρκείας φέτος. Είμαι από αυτούς. Αλλά τώρα δηλαδή με αυτό που κάνανε σήμερα θα πήγαινα μαζί τους. Τόσο πολύ, τέτοια τρελά έχουμε, τόσο πολύ συγχρονόμαστε. Τα εισιτήρια αυτά που πουλάει ο Ολυμπιακός στα διαρκείας δεν τα πουλάει για κάποιο άλλο λόγο, τα πουλάει για αυτόν τον πόλεμο που γίνεται. Με άλλα λόγια, συσπυρώνεστε γύρω από το πρόβλημα του Μαρινάκη. Εννοείται, ναι, συσπυρωνόμαστε. Και όπως είπα και προηγούμενος, εγώ είμαι ξεκάθαρος. Αν τα έχει κάνει αυτά εκτός από την πρέζα. Όλα τα άλλα δεν με ενδιαφέρει καθόλου, δεκάδα δεν δίνω. Τόσο πολύ σου λέω. Τέλος πάντων. Άρα λες ότι θα σε χαλούσε μόνο αν κατηγοριότανε... Αν ο Μαρινάκης πουλάγε πρέζα ή αν ο Μαρινάκης είχε χρεώσει όλο τον Ολυμπιακό χρόνο στο Ολυμπιακό 80 εκατομμύρια και σκόνα και έφευγε, εγώ σου λέω θα τον κυνηγάγαμε. Και κάθαρα, δηλαδή δεν θα υπήρχε επιχείρηση του Μαρινάκη στην Ελλάδα, ούτε καράβι θα παίρναγε ούτε τίποτα. Τόσο πολύ. Καταγράφω λοιπόν το γεγονός ότι με αυτά που γίνονται σήμερα, ο Μαρινάκης από τον κόσμο του Ολυμπιακού έχει μεγαλύτερη δημοτικότητα. Αυτό. Έλα, Κωστή, καλό βράδυ. Γεια χαρά. Εγώ καταγράφω τα συναισθήματα, κύριε. Οφείλω να τα καταγράψω. Χα, 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 ο 5-12. Εδώ γελάμε, να θυμάσαι τι είπε ο Βίκτορας για ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι μοναδική ποδοσφαιρική δέκο της Ελλάδος. Ό,τι και να λέει ο Πατρίχας, είναι να είχαμε να λέγαμε. Τα είπε ένας ποδοσφαιράνθρωπος και όχι ένας άσχετος. Λέω 5-12. Ο άλλος λέει, αδειάσαν οι γραμμές, πέσαν 4 γραμμές τώρα. Ξανακαλείτε στο 90-90-90. 5 γραμμές πέσανε συνάμα. Τις έριξε ο Διτσιράπης. Πάγκος ήταν, ρε. Καλημέρα. Γεια σας. Γεια σας. Ήθελα να πω για τις διαδικασίες που γίνονται για τον κύριο Μαρινάκη. Ναι. Πιστεύεις, Κωστή, έχεις μια διατριβή έτσι με λίγο με αθλητικά και με δικαστικά. Πιστεύεις ότι στέκονται αυτές οι κατηγορίες σε δικαστήριο κανονικό. Αυτός... Η σοβαρότερη κατηγορία ήταν με τη Βέρεια. Ναι. Πήγε στον κάλαθο των αχρήστων. Μυθεύματα είπε κάποιος, έκανε τέτοια, δεν στέκονται σε δικαστήριο, θα γελάνε και τα παρδαλάκια τσίκια. Δεν δικάζεται έτσι. Απλώς είναι η ευθυνοφοβία των δικαστών που λέει δεν το στέλνει στο δικαστήριο να φύγει από πάνω σου γιατί με πιέζουν και οι άλλοι. Αχα.
Ναι. Αυτό γίνεται. Ναι. Και καταβαγγυλάει η κατάσταση και αρχίζουν όλοι και σπεκουλάρουν. Και η μεν και η δε. Δεν υπάρχει περίπτωση να καταδικαστεί για τίποτα από όλα αυτά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εσύ... Απλώς τον τραβάνε. Εσύ τι ομάδα είσαι. Για να τους να αφήσει τα ηνία. Τον τραβάνε για να τους ορίσουν να αφήσει τα ηνία. Εσύ μετά... τι ομάδα είσαι. Καμία. Τίποτα. Α, καμία. Μ' αρέσει και ο ΠΑΟΚ, μ' αρέσει και ο Ολυμπιακός, μ' αρέσει και ο Παναθηναϊκός φέτος. Ποδόσφαιρο βλέπω, ρε φίλε. Ναι. Δεν είναι καλό αυτό. Τέλειο. Πανηγυρίζω σε 3-3 6 γκολ. Έτσι. Δεν είναι καλά. Άρα λες ότι τον Μπρούτο δεν μπορεί να τον τυλίξουν σε μια κόλλα χαρτί. Δεν νομίζω. Εγώ μένω έκπληκτος. Ναι. Δηλαδή για παράδειγμα τώρα, δεν λέμε τα πολύ απλά έτσι. Ο Σαββίδης δεν ξέρει αυτή τη στιγμή ότι έχει υπογράψει ρήτρα με την Νόβα ότι αν δεν γίνει η πρώτη αγωνιστική πληρώνεις 2.200. Τι ρωτάει σήμερα τον Τσίπρα, ρωτάει τον Τσίπρα γιατί να αρχίσει από την Τρίτη. Δεν σε εξήγησαν οι υπαλληλοί σου. Δεν μπορείτε να συνοηθείτε. Βάλτε ένα διερμηνέα στο διερμηνέα. Μάλιστα. Έτσι δεν πρέπει να γίνει. Μάλιστα. Δεν το ξέρεις αυτό το πράγμα ότι πρέπει να πληρώνεις 2.200 και γι' αυτό γίνεται η Τρίτη. Πήγαινε, κάνε την πρώτη. Αφού η Νόβα πληρώνει... Και δώσει 2.200. Ναι, έχει και δίκιο. Άμα σου κουστίσει 2.200 να πούμε, κάνε την πρώτη. Έτσι δεν είναι. Μάλιστα κύριε μου. Άρα εσύ αντιλαμβάνεσαι ως ουδέτερος φίλαθλος ότι τον Μπρούτο δεν τον τυλίγουν σε μια κόλλα χαρτί. Δύσκολα. Δεν νομίζω να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν βλέπω καμιά σοβαρή κατηγορία δηλαδή. Μάλιστα. Είπε ένας και του έκανε και μου έχει πει ένας άλλος. Η σοβαρότερη κατηγορία ήταν με τη Βέρεια. Ένα παιχνίδι για να θεωρηθεί στημένο σε αστικά δικαστήρια, σε κανονικά δικαστήρια. Όχι αθλητικά δικαστήρια και του Θωμαίδη. Κανονικά δικαστήρια. Σε κανονικά δικαστήρια. Ποιος έδωσε τα λεφτά. Ποιος τα πήρε. Ποιος παίχτης μέσα ήταν στημένος. Ποιος διαιτητής. Ποιος προπονητής. Λογικό δεν είναι αυτό. Έτσι. Και δεν μπορεί μια ομάδα να στήσει μόνη της ένα παιχνίδι σε σκόρ. Σαφέστατα. Πρέπει να υπάρχει και η δεύτερη ομάδα. Έτσι. Γι' αυτό τη γλίτωσε και η Βέρεια. Ιδεάλλως, ναι, έτσι. Τα λέμε. Αφού κατέπισε εκείνο δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Τα λέμε. Έγινε. Ποιο πόλεμο, λέει ο Παπαμπρίζας επανέρχεται, για εγκληματική οργάνωση μιλάμε, κόκκινα πρόβατα και τους λέει διάφορα ο Παπαμπρίζας, ο οποίος είναι πάρα πολύ μάχημος. Καλημέρα, καλησπέρα μάλλον, καλημέρα, από βροχερή Χαλκίδα. Πώς το βλέπεις να αρχίσει το πρωτάθλημα και πώς θα κυλήσει ο συνόδης ο ΠΑΟΞής. Χαιρετίσματα στη Χαλκίδα, μεγάλε, για χαρά. Λέει ένας ραπ σήμερα ήμουν με τρεις γάβρους και οι τρεις τους λένε πως το πήρε ο Παναθηναϊκός χωρίς να το πολυσυζητήσουν και κλαίγανε. Ιστερόγραφο μπέργαρε, αρρώστια μείνε για πάντα. Ο 157, πέντε διαφορετικές δημοσκοπήσεις από μία οπαδικά site και εφημερίδες. Γάβρος οπαδί 2,5 εκατομμύρια, Παναθηναϊκός 2,4. Μετά από τόσους τίτλους κρίνεις πως αυτό είναι οπαδική δύναμη. Δεν είναι. Αριανό σήμερα, Πρεσί, γιατί πιστεύω ότι χρειαζόμαστε center back και εξάρι πιο πολύ από φορ. Με ρόβα και τον καινούριο τον Γάλλο δεν τον κόβω, λέει ο 609. Πάρουμε τις γραμμές, την τσιράπη μου, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Πού είναι η εφημερίδα, ρε. Ρε σου πάρε, έκανε τηλέφωνο, περιμένω να έρθει, ρε φίλε. Εντάξει. Ναι. Μην μου το ρωτάς συνέχεια, πρέπει μεσημέρι βράδυ που είναι εφημερίδα. Εντάξει. Σαν την κακιά πεθερά. Ναι, ναι. Άμα δεις χωρίς να το πεις στον αέρα, το όνομα που είδες στο μήνυμα παίζει. Πώς το πες? Το όνομα που είδες στο μήνυμα παίζει, λέω. Παίζει, ναι. Παίζει, ε. Mm. Πάω ξύς είμαι. Με τον Ιτζίδη μαζί. Να σου πω, ναι. Γίνεται φιλικό με τον αγροτικό αστέρα. Ναι, και ο κόκκινος με λέει. Θα βάλουμε, λέει, λεφτά, θα παίξει εσύ άσο ημίχρονο διπλό τελικό και εγώ διπλό ημίχρονο άσο τελικό. Κάποιος από τους δυο μας θα κερδίσει. Λάθος λεφτά θα βάλεις. Γιατί το λες αυτό? Πέρυσι έγινε ένα φιλικό Άρης Αγιονέρη, το θυμάσαι? Φιλικό Αγιονέρη. Το Αγιονέρη εκεί είναι η βρωμομάδα που διαλύθηκε. Φιλικό, όχι στη διαδικασία. Φιλικό. Ναι. Φιλικό. Το Αγιονέρη μια βρωμομάδα που διαλύθηκε, δεν είναι? Ναι, 0-0 είχε. 0-0, ναι. Οπότε μην δώσει έμφαση στο σκορ. Ναι. Ναι, παρακάτω. Σου είπα για. Εντάξει. Ναι, λέμε τώρα. Σου είπα για κλήρωση κυπέλλου. Οπότε εγώ λέω μια ομάδα θα είναι αγροτικός αστέρας. Δύσκολη ομάδα. Ναι. Θα σου πω, ο Ραούλ Μπράβο δεν έχουμε στόπερ. Στόπερ, ναι. Οπότε υποθέτω η άλλη ομάδα θα είναι η Βέρεια. Του Σέρβους ο Ήλια δεν τους έφερε ή ο Ντάρκο? Του Σέρβους τους έφερε ο αδερφός του Ίβιτς. Ο Ήλια δεν τους έφερε. Ναι, ναι. Οπότε η άλλη ομάδα είναι ο Πάκος, έβγαλα όμιλο κυπέλλου. Ωραία. Ωραία. Η ομολογία μου πιστεύεις ότι ήταν λαθασμένη?
Δυο περνάνε. Δυο περνάνε. Εσύ... Εντάξει, φίλε, να περάσει ο Πάκου και Άρης. Ναι. Ξέρεις ποιο είναι το ωραίο συγκλήρωση του κυπέλου αυτή. Για πέ. Χωρία την επιχειρηματολογία που σου έβγαλα και ο καθένας μπορεί να βάλει τα συμπεράσματα του. Το ότι πες ότι οι Παοξίδες δεν πάνε για πρωτάθλημα και κερδίσουν τον Άρη σε Τούμπα, θα είναι ικανοποιημένοι. Ναι. Θα σου πούνε οι Παοξίδες, τους κερδίζαμε, τους σκίσαμε, βγάλανε γλώσσα, ερχόμαστε, πάρ' το τυράκι σου. Ναι. Οπότε ας τους άλλους εδώ πέρα να πλακώνονται και οι Παοξίδες, αλλά κερδίσαμε τον Άρη, όλα μια χαρά, αλλά με λίγα άλλα. Έτσι. Λοιπόν, εγώ θα το πω τώρα που είναι Σεπτέμβρης. Μη διανοηθείτε να διώξετε ένα Σόπουλο. Γιατί υπάρχει κάτι τέτοιο. Το λέω όχι, θα υπάρξει συμπορία. Ναι. Γιατί θυμάσαι με Μπενίσκο και τους άλλους που μας έβγαλε. Ναι. Και διώξανε μετά. Ναι. Ο Σκόρδος, ο Άμπαλος, ναι. Μην διανοηθείτε επουδενή να κουμπίσετε Νίκο Αναστόπουλο. Επουδενή καθολική στήριξη και να βγάλει μια χρονιά Super League γεμάτη. Ο άνθρωπος το αξίζει, το έχει κερδίσει. Και μας έχει αποδείξει και στο παρελθόν και πέρυσι. Απλά πράγματα. Έτσι. Επειδή ξέρεις εσύ τι θα πιάρεις, ξέρω και εγώ τι θα πιάρεις. Τα λέω τώρα που είναι Σεπτέμβρης. Τους λεπρούς ρε, δεν ξέρω. Τα λέω τώρα που είναι Σεπτέμβρης. Καλά κάνεις. Έπρεπε να δώσω την μπουτίκ, γιατί θα με τσαλακώνα, φαλακρέ σου μιλάω. Κοίταξε να δεις. το μπαράκι το δώσαμε, αλλά η μπουτίκ είναι δικιά μας. Καλά, καλά. Φίλε, ρε, τι γίνεται. Είναι ένα ουζερί. Είναι ένα ουζερί στη γειτονιά μου και σκάει μύτη ο Γιάννης ο Ψηφίδης με δυο ηρελογίτες. Φίλε, δεν υπάρχει. Δεν επεκτείνομαι περισσότερο. Δεν επεκτείνομαι. Α, και να σου πω και κάτι. Επειδή πήγα σε όλα τα φιλικά πλην της Άκης του Παναθηναϊκού, όλα τα προηγούμενα γιατί πρέπει να γυρίσω Αθήνα. Ναι, ξέρω, ναι. Όπως καθόμουν εκεί στο Πέταλο, ναι. Είδα αριστερά κάτω έτσι κάτι παλιούς. Ναι. Πενιντάριδες. Ναι. Σκατόφατσες. Τσίμα, τσίμα, έτσι ξέρεις. Καθόντουσαν μακριά και σχολιάζανε. Ναι. Φαντάσματα κάτι, του παρελθόντος. Κάτι από τσιμισκή περιοχή και κάτι τέτοιους. Ακοπρίτες δηλαδή, ναι. 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 Τι θα γίνει, ρε φίλε, δηλαδή αυτοί μην έρθουν μετά προς τα μέσα, κατάλαβες, τώρα ήταν στην άκρη. Πλακώστε τους στις κλωτσιές. Θέλουν να τους πλακώσουν στις κλωτσιές. Δεν ξέρω. Εγώ πάντως με τον Άρη καθαρό και στην Αλφα Εθνική, δεν ξέρω κατά πόσο. Βρώμα η δουλειά. Κάνω τη λέσχη του Άρεως. Η ομάδα ανοίξει στο λαό της. Τα κομμουνιστικά θα αρχίσουν και φαντάζεσαι. Φίλε, ας σου πω κάτι ειλικρινά και να κλείσουμε πάνω στον επόμενο. Μπορώ να δεχθώ το δαχτυλίδι. Γιατί ναι. Αντικειμενικά ο νόμος του ποδοσφαίρου αυτός είναι, δεν έχεις παράγοντα να σε πάρει από το χέρι. Ναι. Μπορώ να τα δεχθώ όλα. Τα τρυπήματα για το συμφέρον της ομάδας κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Τι δεν δέχεσαι. Δεν μπορώ να δεχθώ την επιστροφή του παρελθόντος. Oh. Αυτή τη στιγμή, εντάξει, με βέρεια παρτίδες έχεις, η Βέρεια έχει πρώην μάνατζερ του Άρη, υπάρχει παρελθόν αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Κόφτε το τώρα που είναι νωρίς πριν γιγαντωθεί. Ναι. Το θέμα ποιο είναι τώρα. Πώς γίνεται να κόψει το παρελθόν τη στιγμή που αποτελεί ακρογωνιαίος λίθος για το μέλλον. Ναι. Εκεί είναι το θέμα. Ναι. Δεν μπορείς να το κόψεις. Θα το κόψεις. Πώς, πες μου τον τρόπο. Άσε να έρθει εκείνη η ώρα, θα δεις πώς θα το κόψεις. Άσε να έρθει η ώρα, να έχουμε μπει 4-5 χαρτιά μέσα. Ναι, 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 ναι. Άσε να έρθει. Την καλημέρα μου, τσόν. Να είστε καλά, κύριε. Να είστε καλά, κύριε. Επόμενος κύριος, ναι. 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 Εγώ είμαι. Μάλιστα. Γεια σου, Ραπτοπουλέ. Καλώς τον. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον προηγούμενο για αυτό που είπε για τον Αναστόπουλο. Παρακολουθώ, ναι, ναι. Παρακολουθώ τον κύριο Αναστόπουλο προπονητικά από τότε που έφυγε από τον Άρη με Μπενίσκο, Βελόνι, Κουγκουλιά, Πασαλή, Ντομορό και Κίτκο στο τέρμα. Πω, ρε φίλε. Το τέρμα δεν θυμάμαι, το Μπούτσεκ είχε. Το Μπούτσεκ του Κολτσίτα στην άμυνα. Πω ρε φίλε. Και έναν Γάλλο είχα τον, δεν θυμάμαι πως λέει, να δεις το, ένα Γάλλο σεντερμπάκ είχα. Σεντερμπάκ, ναι, Γάλλο. Είχα, στο ξεκίνημα ήταν ένας Φιλανδός,
προπονητής και μετά ήρθε ο Αναστόπουλος και έφερε τον Σκαρμούτσο. Ο Κουζέλα ήταν. Ο Κουζέλα, μπράβο. Ο Κουζέλα, ρε φίλε, τον άσχετο. Ο Κουζέλα ήταν και κάναμε 0-0 στο Εργοτέλη στο πρώτο μάτς. Τι, εκεί, και ο Άρης ήταν πίσω. Πάρε. Και ο Άρης ήταν πίσω και είχε τον Καγκάτσι απέναντί του. Και πήγανε οι Αριανοί στο Πανεπιστήμιο, ορμήξαν στο γιο του Καγκάτσι. Και πήγανε μετά, πώς το λέγανε το γραφείο τύπο του Άρη, με το γουρουνά των άλλων της ΕΠΟ. Και τα συμβιβάσαν τα πράγματα και άλλαξε η διαιτησία. Και ευτυχώς πήγε 50-50, γιατί ο Άρης πάλι δεν θα ανέβαινε. Δηλαδή τον είχε ο Καγκάτσις για να μην ανέβει. Αλλά και οι Αριανοί πήγαν και την πέσανε στο γιο του, στο Πανεπιστήμιο. Λέει κουφάρα κατά τον Άρη. Και καλά τον κάνανε βέβαια. Το όχι ότι το παιδί το κάνανε τίποτα, τον απειλήσανε. Σου λέει παίξει 50-50. Και από το φόβο τον Καγκάτσις, όχι 50-50, έδωσε και τα ψίχουλα στον Άρη μετά. Δεν ξέρω βέβαια αν γίνομαι αντιληπτός. Δηλαδή το γυρίσανε οι οπαδοί εκεί πέρα. Τσαμπουκάνα πούμε, κατάλαβες. Τα ξέρω. Όλα τα ξέρω, αλλά κάνω το κορόιδο και σωπαίνω. Όλα τα κατάλαβες. Ναι, έτσι. Συνεχίζω. Το παρακολουθώ από τότε αυτό που είχε φέρει και το Σκαρμούτσο, αν θυμάστε. Ναι. Και κάνει εκπληκτική χρονιά. Έκανε πολλά γκολάκια. Τον Κάσερες είχαμε στη Εθνική, αν θυμάστε. Τον Κάσερες. Τον Κάσερες στο Χιλιανό μπροστά. Ναι. Νάτσο Γκαρσία. Ο Νάτσο είναι στα καλά του. Στα καλά του. Στα καλά του Νάτσο Γκαρσία. Τότε είχε έρθει ο Νάτσο Γκαρσία. Ο Μεμπεγλέρας είχε έρθει τον Ιανουάριο μεταγραφή. Μοτόρι καλό. Ναι. Πολύ καλό. Και μετά όταν έφυγε ο Αναστόπουλος και πήγε στον Όφη και σε όλες τις ομάδες που πήγε και ήταν σαν προπονητής, παρακολουθούσα συνεχώς και έβλεπα ότι σε ό,τι ομάδες και πήγαινε σε έναν Όφη διαλυμένο με τον Μίτσελ είχε μπροστά, αν θυμάμαι, αν κάνω λάθος. Καλός προπονητής, καλός προπονητής. Ήταν πολύ καλός προπονητής ο Αναστόπουλε και εκεί πέρασε Χαϊλάου τον Αναστόπουλο και τα μάτια τους. Δεν ξέρω άμα το υλικό αυτό που έφερε ο κ. Καρυπίδης είναι καλό, αλλά το σίγουρο είναι ότι ο Αναστόπουλος ξέρει πώς θα έχει χειριστεί αυτό το υλικό για να ανεβάσει την ομάδα κατηγορία. Όταν με το Βελόνι ρε φίλε που ο τύπος γυρνάει στις καφετές και λέει εγώ ανέβασα τον Άρη. Ανέβασε ομάδα κατηγορία, τι να λέμε τώρα. Ο Βελόνι. Με τον Καλυμάνη, με τον Χρυσάφι, με τον Αγάπη Λαμπελά, με τον Λατζανά μπροστά. Τι να πούμε ρε σειρά από το προγεσμό του προπονητή. Ένα καλό συντερφό να πάρει τώρα ο Άρης. Ναι. Ένα καλό σεντερφόρ αυτό το Καβενάκι να πάρει και από σεντερμπάκ δεν φοβάμαι από το που να σου πει γιατί και ο Ραούλ Μπράβο και ο Καράμπελας και ο Ιτζίδης εντάξει έχουν την καλός, εμπειρία. Καλός, βελτιώθηκε ο Ιτζίδης πολύ. Ο Ιτζίδης, εγώ δεν τον είχα σε εκτίμηση. Αλλά και σωματικά έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Έχει γίνει πολύ αθλητικός. Έχει γίνει καλό σεντερμπάκ. Δηλαδή στέκεται και αλφα εθνική. Κατάλαβες. Δεν είναι πεταμάτου. Εντάξει, μπάλα δεν ξέρει να κατεβάσει και τέτοια, αλλά έχει βελτιωθεί πολύ. Άμα θέλω στην τερμπάκ, όλοι καλά, α δώσω εκεί πέρα 10-20 χιλιάδες στον Κατσικά και στο Παλικαράκι, δεν ξέρω πού είναι στα χαμένα. Να θα τους παίξει σαν το σεντερμπάκ να πούμε. Εκεί πέρα το βάζω από πίσω λίγο, αλλά να σκουπίζει. Αλλά δεν θέλω να σου πω να βγει αυτό που να πάρω στο σεντερμπάκ. Κάνε ένα σεντερφόρ. Γιατί η Β' Εθνική δεν χρειάζεται να έχει το αμάνα μάτω στο σεντερμπάκ του να κόβει τα ρίγκια. Ένα σεντερφόρ καλό. Ούτε τώρα για τις μεταγραφές που έκανε η ομάδα ήταν απώλεια για τον Άρη ο Ποτουρίδης. Πολύ καλό στόπερ. Δεν ξέρω γιατί χάθηκε. Εγώ έμαθα. Ήθελε προκαταβολή, αλλά ο Καρυπίδης επιταγές δίνει μόνο. Γιατί τώρα κατάλαβες. Δεν γίνεται τώρα να πας σε μια ομάδα να μην πάρει την προκαταβολή. Μεταχρονολογημένες, έτσι. Ναι, εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Αλλά δεν μπορείς να πας, ρε παιδί μου, τώρα μεταγραφή και να θες, ξέρω εγώ, 50.000 το χρόνο και αν πάρει μπροστά τα 20. Χέρι όμως. Δεν μπορεί να πάρει τρία ή μία μπροστά. Τέτοιοι παίκτες δεν θα παίξουν ποτέ στον Άρεση. Εντάξει. Μερικοί από αυτούς χάρη που τους κάνουμε που παίζουν στον Άρεση. Με αυτός ο Χαριτονίδης που πήραμε τελευταία μεταγραφή, δεν ξέρω αν ξέρει παρασκήνιο. Εγώ γιατί ξέρω ότι. Ο Χαριτονίδης, ο μπαμπάς του είναι συνάδελφο. Μαζί με τον Αντόσκυλο του ΣΥΡΙΖΑ να πούμε και ο Κοντονής τον έφερε. Έτσι. 30.000 μεταγραφή είναι να πούμε. Τα ξέρουμε τα έργα. Διάλειμμα. Τα ξέρουμε τα έργα. Τα ξέρουμε τα περισσότερα τουλάχιστον. Διάλειμμα.
90-90-90-98-80-90-95 και ενώ ώρα και Tom Selleck στο Sky. Ωρε φίλε, το παρακολουθούσα, ακούς ρε, στις διακοπές τον έβλεπα τον Tom Selleck. Είχα τσακίσει την τηλεόραση, αγκαλιά την πήρα. Ραπ καλό χειμώνα, να είσαι γερός και να μας κρατάς την οφιά. Χίλια χρόνια Ηρακλής, ο πικραμένος 959. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο, καλημέρα. Καλημέρα. Φίλε, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πά, είμαι πρώτος στη γραμμή κατευθείαν. Πάμε, πάμε. Τι κάνουμε. Την παλεύουμε. Ακούω τον γκάλοπ που έχεις βάλει, δεν σε πρόλαβα να αρχίσει. Δεν έκανα γκάλοπ. Θέλω να καταγράψω τα συναισθήματα των οπαδών του Ολυμπιακού. Τώρα που βάλετε ο Μαρινάκης από το σύστημα, βλέπω μια συσπήρωση. Δηλαδή είχα νιώσει τον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια αραχτό. Στο Καραϊσκάκι 6.007 με τον Πλατανιά, σίγουρες νίκες κτλ. Βλέπω τα έργα αλλάζουν και γίνονται ντέρμπι τώρα. Έτσι. Για, και βλέπω ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού δίνει στο Μαρινάκι μία έτσι αίσθηση ότι τον έχει μαξιλάρει το λαό του Ολυμπιακού. Αυτό κατάλαβα. Για να έτσι ακριβώς όπως τα λέει. Έτσι είναι. Μάλιστα. Πάνω κάτω όλοι έχουμε παρέες, κάνουν παρέες με Ολυμπιακούς. Εντάξει, δεν διαλέγουμε φίλους με ομάδες. Με όσους συναναστρέφουμε. Τι λένε αυτοί, τι λένε. Με όσους συναναστρέφουμε Ολυμπιακούς πλέον, μετά και τα σημερινά, έχουν αρχίσει να σκύβουν το κεφάλι. Ναι. Ναι, και εντάξει, είναι ντροπή για το σύλλογό μας να κάνει αυτά. Δεν τα χρειάζεται όλα αυτά ο Ολυμπιακός. Ναι, είναι ντροπή και. Στο μεταξύ μας. Ναι. Άμα είναι να αρχίσουν να παίρνουν τηλέφωνα, ξέρεις, πίσω από ένα τηλέφωνο να λένε τα διάφορα και αυτά, εκεί πέρα συσπυρώνονται. Και η αλήθεια είναι αυτή. Μεταξύ τους όταν μιλάνε, συσπυρώνονται απίστευτα. Γιατί νιώθουν ότι χτυπούν τον Ολυμπιακό, χτυπώντας τον πρόεδρο, ότι χτυπούν και την ομάδα του. Άρα ο Μαρινάκης το πέρασε επικοινωνιακά στο λαό του, το πέρασε καλά. Δηλαδή, παιδιά με χτυπάνε, χτυπάνε τον Ολυμπιακό, βοηθάτε. Βέβαια. Ασπίδα οι Ολυμπιακοί. Έτσι ακριβώς είναι, έτσι ακριβώς είναι. Βέβαια δεν χρειάστηκε να κοπιάσει και πολύ. Έτσι είναι η πάστα τους. Καλός ή κακός, δεν το κρίνω, αλλά έτσι είναι η πάστα τους. Νιώθουν ότι χτυπάνε τον πρόεδρο, άρα τους ειδώνουν ότι χτυπάνε και την ομάδα. Ναι. Συσπυρώνονται. Εγώ σαν Παναθηναϊκός, Γιάννης από τέτοιο, Γιάννης από Κομωτίνη Παναθηναϊκός. Ναι. Σε παρόμοιες περιπτώσεις, πριν λίγες μέρες είχε βγει ότι δεσμεύεται η περιουσία του Αλαφούζου. Ναι. Για τα 50 εκατομμύρια. Ναι. Εγώ προσωπικά ντρεπόμουν. Είναι αθώος, δεν είναι αθώος, δεν ξέρω, και μόνο που υπάρχει αυτό το στίγμα, δεν το γουστάρω αυτό εγώ ρε παιδί μου. Δεν μου λες, άμα σου έπαιρνε 4-5 πρωταθλήματα. Γιατί οι άλλοι, άκου τώρα, εσύ από τον Αλαφούζο σαν Παναθηναϊκός δεν είδες τίποτα. Οι άλλοι όμως. Ένα κύπελο, ναι. Και μόνο, ναι. Η διαφορά είναι ότι εάν αυτό το έγκλημα τέλος πάντων σχετίζεται με το ποδόσφαιρο, είναι ακόμα πιο βαρύ. Για να μην το δέχομαι ότι ντροπιάζει την ομάδα μου. Τώρα εντάξει, στην περίπτωση του Αλαφούζου είναι θέμα οικονομικό, δεν μπλέκεται με το ποδόσφαιρο. Αλλά προσπαθώ να καταλάβω, ρε παιδί μου, να μπω στο μυαλό του Ολυμπιακού πώς ανέχεται αυτό το πράγμα και να θέλουν να συσπηρωθούν και όλα αυτά. Το παραδέχονται και οι ίδιοι από ό,τι άκουσες, ότι δεν με νοιάζει ακόμα και αν είναι ένοχος, ότι όντως τα έχει κάνει όλα αυτά. Ότι δεν είναι σοβαρή κατηγορία. Δεν είναι σοβαρή κατηγορία για αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης. Αστειευόμαστε. Ναι. Αν διαβάσεις το κατηγορητήριο μέσα, λέει συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτα απ' όλα για να στοιχειοθετηθεί κατηγορία ότι είσαι αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, πρέπει να ορίζεται ποιος είναι ο αρχηγός, μέλη, ότι υπάρχουν οδηγίες, κατευθύνσεις, ότι υπάρχουν. Δεν ξέρω, πάντως. Είναι πολύ σοβαρά. Δηλαδή για να στηθεί μια τέτοια υπόθεση και να περάσει σε δίκη, αυτό μένει δηλαδή, από το εφετείο Αθηνών να βγει το τελεσίδικο το βούλευμα που θα είναι αμετάκλητο και θα παραπέμπονται σε δίκη, δεν γίνεται έτσι εύκολα. Δεν είναι παίξε γέλα σε πράγματα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αυτό θέλω να πω. Γιατί είπε κάποιος φίλος προηγουμένως ότι δεν είναι σοβαρή κατηγορία αυτή. Ήταν μόνο τον Ουράν, που εκεί δεν ακούστηκε καθόλου. Στον Ουράν, έτσι. Ναι. Συνεργάτες του ήταν. Και κάτι που ήθελα να πω. Εάν τυχόν ρίξει μια ματιά μες στη δικογραφία, εκτός του Μαρινάκη έχει και άλλα ονόματα. Αν έχεις διαβάσει. Είναι του Προέδρου του Ατρομήτου, του Σπανού, είναι του Κομπότη, είναι κάποιων διαιτητών και γράφει και την αιτιολογία γιατί παραπέμπεται ο τάδε διαιτητής. Ο ένας παράδειγμα είναι ο Σπάθας. Ναι.
με την κατηγορία, αυτά τα γράφει ο ανακριτής, ο εισαγγελέας, ο οποίος συμφωνεί με τον ανακριτή, ο οποίος ανακριτής συμφωνούσε και με τον πρώτο εισαγγελέα που είχε βγάλει το πρώτο βούλευμα, τον κύριο Κορέ. Ο Σπάθας, για παράδειγμα, κατηγορείται ότι τον έβαλε ο Ολυμπιακός να αλλοιώσει το μάτς Παναθηναϊκός Ξάνθη Παναθηναϊκός, που χάσαμε 3-1. Στην Ξάνθη, ναι. Και ποιο άλλο. Δεν το θυμάμαι ποιο άλλο. Σου κάνει δηλαδή, για να το τελειώσουμε, σου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση η συσπήρωση των Ολυμπιακών απέναντι στο Μαρινάκι. Δηλαδή το θεωρείς κατά κάποιο τρόπο περίεργο κιόλας. Δηλαδή, θεωρώ λογικό το να συσπηρώνεται οποιοδήποτε με την ομάδα του όταν νιώθει ότι χτυπάν. Ναι. Σεβαστό. Ναι. Σεβαστό. Ναι. Να αλλά... συσπηρώνεται με κάποιον, με τον πρόεδρο εν προκειμένου, ναι, με τον οποίο φαίνεται ότι υπάρχουν τόσες σοβαρές ενδείξεις ότι είναι ένοχος. Ναι, ναι. Μιλάω για ενδείξεις. Ναι, ναι. Και είναι σοβαρές οι ενδείξεις, γιατί αν δεν ήταν σοβαρές οι ενδείξεις, ναι, δεν θα υπήρχε λόγος για να μπουν περιοριστικοί όροι. Άρα αυτό όπως τι σημαίνει. Στο παράδειγμα του Κοριόπολης. Μάλιστα. Βγήκε βούλευμα απαλλακτικό, αθώθηκε ο Μαρινάκης. Άρα κρίνεις κάπως το λαό του Ολυμπιακού. Προσπαθώ να μπω στο μυαλό τους και να καταλάβω, σεβαστώ να υποστηρίξουν και να συσπηρωθούν με την ομάδα, αλλά να συσπηρωθούν και να υποστηρίξουν τον πρόεδρο. Με αυτές τις κατηγορίες είναι ανίκουστο. Είναι ανίκουστο για σένα. Είναι ανίκουστο. Τέλος, τα λέμε. Αυτό. Φιλιά, για καλά. Λέει ο παδός του Παναθηναϊκού ότι θεωρώ τη συσπήρωση αυτή γύρω στο Μαρινάκι από τους Ολυμπιακούς, προσπαθώ να πω στο μυαλό τους, είναι ανίκουστο. Δεν το χωράει ο νους μου. Λέει ο Παναθηναϊκός. Έξι στη γραμμή θα μιλήσουν και οι έξι, μην πάρεις άλλους, μην μου ζητήσεις υπερορία. Γι' αυτό. Α, δεν είναι ο Λελίδης σήμερα, το συγγνώμη. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, Βιέρη, ναι. Καλώς τον. Τι έγινε, ρε. Καλά, ρε, εσύ, τι. Γιατί δεν λες τον. Το προηγούμενο που σου είπε για το παιχνίδι που έστεισε ο Μαρινάκης το 3-1 που λέει με την Ξάνθη. Εσύ βγήκε στο ράδιο αυτό που κάνεις τώρα εκπομπή και είπες ότι ένας πρόεδρος, γιος ενός προέδρου, πήγε και το έπαιξε. Τόσα εκατομμύρια. Εσύ το είπες μόνος. Ποιο μάτς. Αυτό που είπε τώρα για την Ξάνθη. Για το Ξάνθη. Ναι, για το Ξάνθη Παναθηναϊκός. Εσύ, ναι. Εσύ βγήκε σε αυτό το ραδιόφωνο εδώ και είπες ότι κάποιος πρόεδρος, ο γιος του πήγε και το έπαιξε. Ναι. Γιατί λέει δεν το έπαιξε. Όχι, το Ολυμ... το όχι του Ολυμπιακού όμως. Όχι, αλληνής ομάδας. Άλλης ομάδας αθηναϊκής. Έτσι. Ναι. Ναι. Για πες, εσύ το είπες. Ναι, γιατί το... δεν του το είπες αυτούνου. Ναι, ναι, για ναι να σωστό. Να καταλάβει σωστό, ποιος ναι. πρόεδρος είναι. Ναι. Που δεν μπορεί να χωνέψει. Πόσες πυρώνονται στον άλλο πρόεδρο. Ναι. Που είναι της πορτοκαλής μπάλας. Ναι. Της πυριάρας. Αχα, ναι. Δεν αισθάνονται τύψεις εκεί. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν, περίμενα να σου πω λίγο, Αγγερινέ, γιατί λες και εσύ ανακρίβεις. Γιατί είπα ανακρίβεια, ρε μεγάλε. 6.000, ποτέ δεν είχε 6.000. Εγώ είμαι, έχω διαρκέ. Ποιο δεν είχε 6.000, βοήθαμε. Ποιο? Το Καραϊσκάκι, ποτέ δεν είχε 6.000. Όχι, ρε παιδί μου, άδειο το Καραϊσκάκι. Όταν παίζει με μικρή ομάδα. Ναι. Και μεσημέρι και όλα άδειο, είναι πώς θα γίνει. Ούτε μεσημέρι, ούτε 6.000, ποτέ ούτε σε φιλικό δεν είχε 6.000. Ναι. Το Ολυμπιακού τα αρνητικά ρεκόρ με μικρές ομάδες που λες είναι 15.000. Αυτά είναι τα sold out στα άλλα γήπεδα, είναι τα αρνητικά τα δικά μας. Άστο, μην την ψάχνεις τώρα. Λοιπόν, να σου πω κάτι για ένα φίλο πώς το λένε, ένα Παπαμπρίζας. Αυτός εδώ που πάει κάθε χρόνο για πρωτάθλημα, που είμαστε έτσι, που θα μας ρίξει, πότε μας έβαλε 4. Τελευταία φορά που φάγαμε 4, αυτός δεν είχε γεννηθεί από τον ΠΑΟΚ. Ή πρωτάθλημα θυμάται αυτός πότε να πήρανε που πάνε κάθε χρόνο για πρωτάθλημα. Πήρε ρε φίλε. Όχι, πότε το θυμάται, πόσο χρόνο είναι και θυμάται πρωτάθλημα. Είναι πάνω από 40. Πάνω από 40, 30, πόσα χρόνια έχει ο ΠΑΟΚ να πάρει 31. Πρωτάθλημα. 31 και θυμάται το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ. Αμυδρά. Να δουλεύει. Ναι, γιατί. Εδώ δεν το θυμάσαι εσύ, ρε, που είσαι 50 με δουλεύεις. Δεν είμαι 50, ρε φίλε. Ακόμα μην με βάζεις. Δηλαδή, αν πεθάνω τώρα 48, θα λέει το κυδιόχαρτο. Α, 48. Το θυμάσαι. Το κυδιόχαρτο θα λέει άλλα, μην με. Μου λες το θυμάσαι αυτό το πρωτάθλημα που πήρε ο ΠΑΟΚ. Το θυμάται. Ναι. Εσύ το θυμάσαι. Ναι, ήμουνα Δευτέρα Λυκείου. Δευτέρα Λυκείου ήμουνα. Πώς το πήρε, το θυμάσαι. Ε? Κάτι γιόρταζε η Θεσσαλονίκη τότε. Τα 2-3. Ναι, ρε φίλε, τι μας το δώσανε. Δηλαδή. Λοιπόν, όχι, δεν λέω εγώ τέτοια. Εσύ το λες αυτό. Επειδή ο Βαρδινογιάννης έφερε 2-2 με τον πεσμένο Εδεσαϊκό, τι πάνε. Είχε κάτι πρόβλημα ο Βαρδινογιάννης με τη γυναίκα του, νομίζω, ο Κυριώργος. Όχι, τότε πιο μετά με το γιο του, με το γιο του που είχε χτυπήσει. Όχι, δεν μας ενδιαφέρουν τα οικογενειακά. Λοιπόν,
τον πρόεδρο το Μαρινάκη, τα φρύδια του θα του κάνουν, τίποτα δεν του κάνουν. Όλα αυτά που λένε μέσα εκεί πέρα, μόνο ο Θωμαίδης μπορεί να το δικάσει και ο Αλαφούζος, κανένας άλλος. Έλα. Ποιος το δικάζει, ρε φίλε, αυτή εδώ. Αυτή, ρε, εσύ βγήκε και μείνησε, ρε, τον Γιάκο και τον άλλον, ρε. Τώρα ο Γιάκος που είναι, τώρα τι να λέμε. Ο Γιάκος έβαλε φυλακή τους Χρυσαυγίτες χωρίς να έχουν κάνει τίποτα, ρε, πλάκα μας κάνεις. Τι λέει, αυτή εδώ, που, να, τι να του κάνουν, ρε. Ρε, τι φόρμα έχετε σήμερα, ρε, τι φόρμα έχετε σήμερα. Κοίτα, με τη Βέρεια θα έχει 30.000 στο γήπεδο. Λες. Εδώ πέρα, θα φάνε όχι μόνο αυτό, να δεις με την ΑΕΚ, στη μεθεπόμενη αγωνιστική τι έχουν να πάθουν. Να το παίξω 3-0 με τη Βέρεια. Φίλε, όχι, παίξω 3-0 με την ΑΕΚ στο ημίχρονο. Α! Με την ΑΕΚ την επόμενη αγωνιστική που είναι στο Καραϊσκάκι, είναι η τέταρτη, πέμπτη αγωνιστική. Ναι. Ωραία. Παίξω 3-0 στο ημίχρονο. Πάψε. Καταλαβες. Αυτός ειδικά ο Πόντιος, ο Μάγκας, με τη σχολή οδηγών εδώ πέρα, έχει να τραβήξει πολλά από τον Ολυμπιακό, από τον λαό του, να το ξέρεις. Μάλιστα. Δεν μπορεί να πηγαίνει στο πατρικό του σπίτι. Μάλιστα. Καταλαβες. Άναψε λοιπόν, το πρωτάθλημα. Λοιπόν, και πες τα παιδιά εδώ ότι μετά τα Χριστούγεννα θα είμαστε ήδη πρωταθλητές. Και άσε τώρα τους παοξίδες που πάνε για πρωταθλητισμό και τέτοια. Πηγαίνετε εκεί να μπας και παίξετε σε κανένα κυπελάκι και άστα τώρα τα πρωταθλητισμό. Λες και πηγαίνατε ποτέ για πρωτάθλημα και θέλετε να πάτε και φέτος. Έλα, ηρεμήστε. Ο Βαγγέλας θα σας εννιάρει όλους, μη στεναχωριέστε. Αλλά... Να πω και κάτι τελευταίο πριν κλείσω. Μάλιστα. Δεν μου λες, αν έκανε πίσω ο Βαγγέλας και δεν έπαιρνε την άδεια και είχε κάνει ο Σαββίδης το 61 εκατομμύρια αυτά που έκανε, ναι, την προσφορά και έλεγε πάσο, έτσι, θα τα έδινε τα λεφτά ο Σαββίδης, πιστεύεις, ειλικρινά όμως. Α, τώρα με ρωτάς δύσκολα. Με στέλνει μήνυμα ο Παπαμπρίζας και μου λέει, ναι, το θυμάμαι, ναι, λέει, το πρωτάθλημα, ναι, και ήμουν και, ναι, στα 6 στις αίρες, λέει, που σας ρίξαμε, που δεν είδαμε, ναι, το λαό τους. Κοκοκό και μπέλε, πες τους. Πες στον Παπαμπρίζα να μάθει ελληνικά να μιλάει πρώτα, γιατί η φωνή του είναι λες και έχει καταπιεί καμιά μπαλίτσα του τένις, και άστα τώρα τα 6 που ήταν με την ομάδα που δεν υπήρχε ομάδας. Με τα δεύτερα είναι, σαν αυτή που έφαγε τα 4 ο ΠΑΟΚ από τη Δόξα Δράμας. Έλα. Έτσι να του πεις του Παπαμπρίζα. Πέμπτος από το τέλος, καλημέρα, ναι. Γεια σου, γεια. Γεια χαρά, ναι. Έπεσες, ναι. Καλημέρα, ναι, κύριε, καλημέρα. Ναι. Μάλιστα. Ναι, ναι, εσείς. Τελευταίος. Όχι, ρε, έχουμε χρόνο ακόμα. Ωραία. Αυτό που λέμε προηγούμενος στο Αγγέλος που με έχει διαφημίσεις. Ναι. Δύο κουβέντες θα πω και να πεις ό,τι γουστάρεις, λέγε. Έχει γίνει καθάρι κλήρωση κυπέλου. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Ο Άρης ενδέχεται να παίξει με τον Μπάουξ. Ναι, ενδέχεται. Η μία ομάδα θα είναι από τις πρώτες 8 που τερμάτισαν πέρυσι το πρωτάθλημα. Η άλλη θα είναι μία από τις δεύτερες. Ξέρω εγώ και τα λοιπά, και μία από την δύο από τις Β. Έτσι θα γίνει. Να σε ρωτήσω αυτό που λες, τι που σ' αρέσουν οι ίντρικες. Όταν ο ΠΑΟΚ χάνει τον Παρθαγικό, όχι χάνει, το έχει 3 γκολ με τον Παρθαγικό μέσα στην Τούμπα, 3-3. Ναι. Όταν χάνει τον Παρθαγικό 2-1 με ανατροπή, ναι, μέσα στον Παρθαγικό. Όταν ο Άρης με τον Μανιά Σιντερφόρ και τον Διαμαντάκο έξε αριστερά στον Ασβές και τον Τζόντι του βάζει 0-1 μέσα στην Τούμπα με τον Λούκας και πιάνει κρύος υδρότας. Ναι. Φέτος που έχεις πρόεδρο ο οποίος ακόμα πληρώνει. Ναι. Έχεις προπονητή ο οποίος είναι γάτος. Ναι. Έχεις παίκτες σχετικά καλούς. Ναι. Έχεις δίψα του κόσμου. Ναι. Μήπως θα κάνουμε καμιά κηδεία. Μήπως ο Ηρακλής που πέφτει τώρα κατηγορία δεν μπορεί να κερδίσει τον Ηρακλή που πέφτει φέτος κατηγορία. Μήπως ο Λεωνιδίδης έκανε πέσει το 0-1. Μήπως ο Καθαζόγλου έρχεται 3-3. Που πέφτει κατηγορία τώρα ο Ηρακλής. Θεωρείς τίποτα ύποπτο? Εγώ θεωρώ ότι θα κάνουν κοκοκό πάλι και θα συγχυγήσει όλη η Τούμπα. Έτσι πιστεύω. Γιατί τόσα χρόνια τρέχουν μόνοι τους και βγαίνουν πέμπτη. Τέταρτη. Φέτος έχουν καλύτερη ομάδα ο ΠΑΟΚ μπροστά. Ρε εσύ, ξέρεις τι, έχει καλή ομάδα ο ΠΑΟΚ. Απλά που αυτοί από μέσα τρώγονται. Τρώγονται μεταξύ τους για τις καρέκλες. Ποιος θα είναι προπονητής, ποιος θα είναι στο παιδικό τμήμα, ποιος θα φάει τη θέση του Αρνού και πάει λέγοντας. Ναι. Τόσα χρόνια ο Άρης δεν υπάρχει, ρε φίλε. Εντάξει, προσωπικός Άρης δεν υπάρχει. Έχουμε πέσει κατηγορίες και αυτοί δεν μπορούσαν να πάρουν ένα κύπελο. Πήγανε με τον Παναθηναϊκό, ρε φίλε, και φάγανε 4 γκολ. 4 γκολ σε όλα ο Αλαφούζος. Εγώ πήγα με τον Παναθηναϊκό με 30.000, που δεν κατάφερα ούτε 30.000 αυτοί, έτσι. Και έχασα 1-0 που έτσι ήταν ο Λέτα το Θεό. Και έβαλε γκολ που είχε καλύτερη ομάδα ο Παναθηναϊκός. Είχε Σισέ, είχε Λέτο, είχε Μπουσόγκ, είχε Τζιμπέλο. Κατσουράνιδες, Αμπιγκίδες. Στα καλά του. Και πάει λέγοντας.
Έτσι. Και εγώ τότε κατέβασα και λέω, δηλαδή, άμα εγώ είχα τέτοιο πρόεδρο, ο οποίος να ταχώνει, πιστεύεις, δεν θα είχα κάνει κάτι καλύτερο από αυτούς. Α, εσύ όμως, δεν ήθελες πρόεδρο γιατί ήθελε να διηγεί ο σύνδεσμος με το Σκόρδα. Φίλε, εγώ προσωπικά δεν ήθελα σύνδεσμο. Ναι. Έτσι. Εγώ είμαι ένας απλός οπαδός του Άρη, ο οποίος... Δεν λέω για σένα. Λέω ότι ακόμα και ο μεγιστάρας του πλούτου να ξεθάβανε, ξέρω εγώ ποιος ήταν ο μεγάλος, τον Ωνάζη να ξεθάβανε, θα έλεγαν οι σουπεράδες, δεν το θέλουμε, θα κάνουμε τη λέσχη. Τέτοιο πράγμα. Έλα ρε στρατό, πριν τέτοιο τώρα, πράγμα. Τέτοιο πράγμα. Πεθάνει, θα έλεγαν, ήρθαν να μας πάρει την μπουτίκ. Άκου τι σου λέω εγώ. Ο Ωνάζης. Βρε ο Ωνάζης. Ήσαρε την κομμάτια τον Ωνάζη, βρε. Ωραία. Ναι. Θέλω να μου πεις, από τις μεταγραφές που έχει κάνει ο Άρης ήδη, δεν έχω ξεχωρίσει κάποιους παίκτες, απλά θα να δω άμα έχουμε τάψεις απόψεων. Ποιοι είναι οι παίκτες οι οποίοι θα τραβήξουν την ομάδα και να ξεχωρίσουν. Ο Μιλουνούνοβιτς θα είναι ο ένας. Νομίζω πως σε Ελλάδα θα το πέσει, ναι. Εντάξει, ναι. Ο Ήλιτς θα είναι ο άλλος μπροστά. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο Μπράβο θα έχει καλά και στραβά γιατί έτσι πρέπει να γίνει το έργο. Εμπειρία είναι αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ο Τσουμάνης θα πάει πολύ καλά μπροστά. Ο Τσουμάνης μπροστά. Γιατί πίσω δεν κόβει ούτε με βαλέ. Ναι, τον είχαμε δει εκεί, το ναι, εκεί θα παίξει με τον Καράμπελα. Μπορεί να δεις και. Δηλαδή, ο Τσουμάνης μπροστά είναι πολύ καλός. Ο Τσουμάνης μπροστά είναι πολύ καλός. Σαν εξτρέμ. Να βγει από πίσω, όχι εξτρέμ. Σαν μπα. Α, σε overlap. Ναι, πολύ καλός είναι. Λοιπόν, ο Νέτο θα έχει καλή χρονιά. Σαν χαφ. Αυτός εννοείται αυτό, ρε. Ο Νέτο θα έχει καλή χρονιά. Σαν χαφ. Αυτός ο Τζανακάκης πιστεύω θα είναι έκπληξη. Είναι Τζανακάκης. Ο Τζανακάκης θα είναι καλή έκπληξη. Και πιστεύω ότι είναι πολύ καλός χαφ ο Αντρέου. Ο Ισπανός. Ο Ισπανός, ναι. Τον έχω για μεγάλο παλτό αυτό, ρε φίλε. Θα δούμε. Αλλά ο Νέτο, σαν εσωτερικός μέσος, θα κάνει καλά παιχνίδια. Mm-hmm. Ο Μπράβο, εντάξει, ο Διούδης θα κάνει καλή χρονιά γιατί, εντάξει. Τα σημειώνω τα ονόματα. Ναι, γράψε. Εγώ πιστεύω ότι θα ανέβει πολύ μετά τον επόμενο μήνα ο Μιλινούβοβιτς, αυτός εδώ. Μιλούνοβιτς. Ναι, εσύ που δεν το έχω κάνει συζητήσεις αυτόν τον παίκτη με άτομα τον οποίο τον παρακολουθούν από Πλατανιά και με έχουν πρίξει ότι είναι παικταράς. Και λέω, ρε παιδιά. Κάτσε να το δεις ένα μήνα αυτόν. Αυτό. Λέω, ψώνει παικταράς. Κάνε λίγο υπομονή. Εγώ λέω, θα κάνει πολλά. Πάνω από 7 γκολ θα κάνει αυτός φέτος. Ο Μιλούνοβιτς. Ναι. Εγώ τον Ήλιτς πιστεύω και πολύ παρά τον Μιλούνοβιτς. Ναι. Θα δούμε από πλάγια έρχεται. Ένας φορ θα είναι ο άλλος. Γεια χαρά. Γεια σου, ευχαριστώ. Γεια χαρά. Πάμε επόμενος κύριος. Ναι. Έλα, ραπ. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Ναι. Έλα, ραπ. Εσύ, ναι, εσύ είσαι. Έλα, καλημέρα. Έλα, αφού σου αρέσει η ίντριγκα. Το διάδοση είπε θα μιλήσει 2 λεπτά και ξέχασε να. Μόνο που δεν μας είπε τι έφαγε σήμερα. Άκου να δεις. Θα σου πω κάτι εγώ τώρα για να συμπληρώσω εκεί τον οπαδό τον προηγούμενο που είχε πει ότι ο Παοκτζής έχει DNA για να μην χάνει. Ναι. Είμαι 32 χρονών, έτσι. Ναι. Θα σου πω εγώ πώς το εκλαμβάνω γιατί έχεις ρέντα σήμερα και μου αρέσει πολύ παρέα. Ναι, άκου που σε λέω τώρα που βγαίνει το ποίημα όλο. Η φάση έχει ως εξής. Ο Παοκ είναι ένας λαός που σημαίνει Πανθεσσαλονικός Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπολιτών, σωστά. Έτσι είναι τα αρχικά γράμματα. Ωραίος, ευχαριστώ. Συμπληρώνω και λέω το εξής. Αυτός ο λαός ήρθε από ένα ξεριζωμό, σωστά. Παλιά, ναι. Και αυτό σημαίνει, έτσι, και είναι αυτός ο λαός, σωστά. Μπήκαν και Αλβανοί μέσα μετά, μπήκαν και Ρώσοι, μπήκαν και Κούρδοι. Μπήκαν και άλλοι μεταναστευτικοί. Ας μη μου το αλλάζεις, αλλού θέλω να σε πάω. Θέλω να σου πω ότι αυτό που λέγεται ΠΑΟΚ, είναι ο λαός αυτό, η μπάλα είναι μόνο αφορμή. Το ξέρεις ρε αυτό που λέμε μετά από τόσα χρόνια στη Θεσσαλονίκη γενικότερα. Εγώ δεν μένω Θεσσαλονίκη, το ξέρω φαντάσου. Έτσι. Δηλαδή ρε παιδί μου, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός τι σημαίνει. Γίνανε για αθλητικά σωματεία και μόνο. Ο ΠΑΟΚ είναι ολόκληρος λαός που απλά ενώνεται εσύ σε αυτή τη τούμπα και θέλεις απλά ρε παιδί μου, εγώ σαν ΠΑΟΚτης ξέρεις τι θέλω. Δεν με νοιάζει αν φάω 5, τι έκανα στα προηγούμενα χρόνια. Έχω κάνει εκδρομές και δεν θυμάμαι κανένα σκορ. Το μόνο που θυμάμαι είναι να λέω ρε παιδί μου πάντα οι απέναντι τι λέγανε για εμάς. Λοιπόν, σου απαντώ. Έλα. Αυτό που λες ισχύει μέχρι εδώ και πριν 15 χρόνια.
εδώ και 15 χρόνια, λόγω των συνδέσμων. Δηλαδή, όταν ήμουν εγώ 17, μου λέει. Ναι, ναι, ναι. Λόγω των συνδέσμων γενικά, οι λαοί οι ποδοσφαιρικοί αλλοιώθηκαν από τα κολοκόμματα. Και μπήκαν μέσα. Δεξιοί, χρυσαυγίτες, αριστεροί, αριστεριστές, Αλβανία από τη μια, Ρώσια από την άλλη. Έγινε πύργος της Βαβέλ. Άσε την Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη και το 22. Ξέχασε τα αυτά. Μπήκαν άλλα κόλπα. Ρε φίλε, εγώ τι? Σου εξηγώ τι, εγώ σου εξηγώ τι επακολούθησε. Ναι. Ιδρύθηκαν μόνο και μόνο, ρε παιδί μου, σαν αθλητικό σωματείο. Ο ΠΑΟΚ έχει λόγο ύπαρξης, δεν είναι μόνο για την μπάλα. Δηλαδή, εγώ που είμαι ΠΑΟΚτζής, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι δεν, αυτό που με νοιάζει είναι να λένε οι άλλοι αυτοί οι μαυρίλα εκεί και η κερκίδα, ρε παιδί μου, τι κάνουν αυτοί οι Ούγγανοι. Δηλαδή, εμένα με νοιάζει να ακούγεται αυτό που λέγεται ΠΑΟΚ. Σου απαντώ. Αυτό το τρομερό πράγμα που λες, εγώ το έζησα σαν μεγαλύτερο στα προηγούμενα χρόνια. Και ίσχυε από τις γιαγιάδες μας, στους μπαμπάδες μας και από εκεί σε εμάς. Μπασταρδεύτηκε το θέμα και μπήκαν τα κόμματα, μπήκαν και οι φυλές και αυτό όχι, εδώ. Αυτό ο ΠΑΟΚ πάρα απ' όλα. Όχι ο Γκαρσία από τη μια. Όχι οι Χρυσαυγίτες από την άλλη. Όχι οι Κομμουνιστές από την άλλη. Η Αλβανία από τη μια και οι Ρώσοι από την άλλη. Έγινε κάπα μη γαρίβαλο ιστορία. Στο ξαναλέω. Αν μπορεί να το καταλάβει. Ναι. Δεν ξέρω, εγώ αυτό βλέπω. Επέτρεψέ μου, γιατί σου λέω έχεις ρέντα σήμερα. Επειδή είμαι ακόμα 32 χρόνια και γουστάρω που είμαι ακόμα, ρε παιδί μου, στη φάση αυτή που ζω εγώ, έτσι. Δηλαδή ξέρω τι κάνω, ρε παιδί μου. Αυτό που θα σου πω είναι ότι ο οργανωμένος πυρήνας της μαυρίλας της κεντρικής που κάνει την κερκίδα και φωνάζει και οι άλλοι λένε τι κάνουν αυτοί, δεν έχει να κάνει με κανένα πολιτικό κόμμα και... Χαίρομαι αν ισχύει αυτό. Πάρα πολύ χαίρομαι. Τα 4 και ο οργανωμένος που θα πάει εκδρομή. Πάει για να φωνάξει ΠΑΟΚ με καλύπτει. Μακάρι να είναι έτσι. Μακάρι. Και άλλοι είναι αυτός ο λαός. Αυτό με νοιάζει από το που είπε. Μακάρι, μακάρι. Φιλιά. Τα λέμε 32 χρόνια. Να είσαι γερός, να είσαι γερός. Πρώτο-τελευταίος για σήμερα. Καλημέρα. Τελευταίος για σήμερα. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα, Κώστα. Εγώ είμαι. Καλώς τον. Τι κάνεις, καλά είσαι. Έλα, γόρι, καλά. Και εγώ, ο Γιάννης από το Ράουν, είμαι πάλι. Έλα. Έλα. Για τον Ολυμπιακάκη θα πω ότι το τσουμπάρικο του πρωτάθλημα δεν το θέλω. Θα σηκώσω το UEFA που δεν το κάνει καμία ελληνική ομάδα. Ποιος θα το σηκώσει το UEFA? Ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ? Ναι. Θα σηκώσει το UEFA. Το UEFA. Ο Europa League. Εγώ ρε φίλε, άμα ναι. Πας τελικό UEFA και χάσεις με 4-0, θα βάλω 10 ύμνους του ΠΑΟΚ και θα κατέβω. Θα κορνάρω. Όχι να το πάρεις. Τελικό να πας. Και για τον το παιδί που πήρε και έλεγε για τον Παναθηναϊκό που χάσαμε 4, πες τον ότι στην Τούμπα, τώρα είναι δικαιολογίες αυτά, εντάξει άμα ήθελες έπρεπε να το κερδίσω παιχνίδι στο τελικό με τον Παναθηναϊκό, ναι, ναι. Αλλά μας έβαλε τη μισή ομάδα εκτός. Και τις κίτρινες κάρτες που έδινε στον ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, το παιχνίδι αν θυμάστε. Ναι, εσείς πήρατε τον Ολυμπιακό και μείνατε εκεί. Νομίσατε ότι σηκώσετε το κύπελο στην Τούμπα, αλλά είχατε άλλο ένα μάτς. Ναι, βέβαια, εντάξει, αλλά δεν δικαιολογήσει τώρα. Άμα είσαι ΠΑΟΚ και σε ΠΑΟΚ, πρέπει να το κερδίσει το τελικό. Δεν είναι ότι γιατί ήταν μισή. Και εκεί φταίει πολύ ο Κατσουράνης. Το έκανε μπορντέλο το μάτς. Αποβλήθηκαν και έγινε εκείνη η ιστορία. Εντάξει. Εντάξει. Άστο να πάει στο διάλογο. Εντάξει. Και καλή ώρα για το παιδί που ήταν πιο μπροστά του Καρντάσι. Είχε απόλυτα δίκιο. Γιατί πάω και εγώ εκτός έδρας παιχνίδια πολλά. Και δεν είναι σημασία, είναι η φωνή που βγάζουμε για τον ΠΑΟΚ μας. Μάλιστα. Άκουσες Κώστα. Και κάτι εισιτήριο μπορείς να με βρεις Κώστα για τη Τσεχοσλοβακία. Τσεχοσλοβακία. Ναι, σε Λίμπερες που παίζουμε τώρα τις 29 Σεπτεμβρίου. Καλά ρε φίλε, εγώ με καμιά ομάδα δεν τα έχω καλά. Άμα πάρω τηλέφωνο σε μια ομάδα και θα πω θέλω ένα εισιτήριο, θα βάλουν δύο φουσκωτούς να με δίνουν. Μου ζητάς εμένα. Δεν πιστεύω ρε Κώστα. Σε έχεις τα κονέ σου. Μου ζητάς εμένα κονέ. Ρε φίλε, δεν έχω δηλαδή. Πώς να σου το πω. Πώς να στο δεν με ξέρεις και σαν άνθρωπο να παρευχεί. Δεν είμαι καλός στις δημόσιες σχέσεις. Εσύ πιστεύω έχεις ένα φίλο που μπορεί να σε κάνει το κονέ. Αυτό σε βάζω υπογραφή και στάμπα. Ύστερα, να σου πω και κάτι μια αλήθεια. Ναι, λέγε. Θα πήγαινα να υποχρεωθώ σε κάνα πολύ φίλο μου παιδικό που ήρθε στο κλινική να με δει, που έπιασε τον γιατρό να μάθει για μένα, που σε μια δύσκολη στιγμή μπορεί να σταθώ κι εγώ εκεί απέναντί του κτλ. Δηλαδή έχω και 5-10 φίλους, 8-6, 4 πόσοι είναι από το σχολείο, που είμαστε πολύ δεμένοι. Δεν θα υποχρεωνόμουν
Δηλαδή, πώς να σου το πω, για έναν απλό ακροατή δεν θα υποχρεωνόμουν. Πλάκα κάνω, σε παρακαλώ. Όχι, αλήθεια. Μα εγώ σου απαντώ. Αυτό πάντως, αλλά όχι. Ναι, ναι, όχι, όχι, όχι. Φιλιά, φιλιά, να είσαι καλά. Φιλιά, καλό βράδυ, καλή για χαρά, για χαρά. Δεν αξίζει να υποχρεώνομαι για έτσι σχέδιο. Κάτι πολύ βαρύ πρέπει να είναι για να υποχρεωθώ. Πολύ χοντρό. Πάμε στον τελευταίο τώρα. Καλημέρα, ναι. Τι ήταν αυτό? Μεταθανάτιος Ρόγκος, πέθανε. Ψόφισε. Ξέρεις ποιος είναι αυτός? Ο μάγος από τη Χαλάστρα. Στα 57 του χρόνια έχει αρχίσει να αυνανίζεται, θα αρέσει 16 χρονών. Μεγάλος λακαμάς, τέλος πάντων. Παίρνει τηλέφωνο, σουρώνει και κάνει χρουκ κρακ κρουκ. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Συμβαίνουν και αυτά, τι να κάνουμε. Πελάτης είναι κι αυτός. Θα μου πεις κακός πελάτης, τι να κάνουμε. Οι Εβραίοι λέγανε ο πελάτης λέει και τη σκόνη να αφήσει, πελάτης είναι. Εμείς Εβραίοι δεν είμαστε βέβαια. Όλα εντάξει. Λοιπόν, η χολύπτη της κουλτούρας, δεν σε πήγα παράταση και 59 και 60 δευτερόλεπτα. Μπα, φεύγες 2 η ώρα. Τα λέμε αύριο το μεσημέρι με το βοηδομούσχαρο 2 με 4. Ο Γιάννης σήμερα έχει ένα ψηλό ρεπό, ο Κιλιτίδης. Τι ώρα έρχεται ο Μανούσης, πότε, τι ώρα, 7? 6 έρχεται. Πω, τι ώρες είναι αυτές. Λοιπόν, καλά να περνάτε, φιλιά, για χαρά. 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 Καλά να περνάτε.